Λοιπόν, καταρχήν μας έχει τάξει μια εκπομπή αυτός. Πότε θα Ποιος? Γίνει. Ιούνιο. Με μια εκπομπή μας έχει τάξει. Τι να τάξει, ρε φίλε. Εντάξει, άνθρωπος, δεν τι θα τελειώσει, έχουν τελειώσει όλα, ρε. Μπορεί τι, η σχολική χρονιά όταν τελειώσει. Καλά, ρε φίλε, Ιούλιος μπήκε. Ξεκινάνε προετοιμασίες. Πότε θα κάνεις εκπομπή εδώ πέρα. Με τον κύριο Μπατζιούκη μιλάμε, δεν καταλάβατε, στον αέρα. Πότε θα κάνεις εδώ πέρα. Είμαστε ωραίο. Τριπλέτα ωραία είναι. Το τι γίνεται 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή εδώ πέρα, χάνεται πραγματικά. Δεν βλέπει ο κόσμος, δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι, κόσμος, δεν ούτε είναι, να ακούσει. Ναι, δεν είναι. Δεν... Καθένα αντέχει. Καψούρα μας έχει. Ναι, λέει ναι. Ο κύριος Ματζιούκης εδώ πέρα, μας δίνει μια αίτηση, δεν την ξέραμε. Ναι. Ότι ο Ηρακλής, ο μπασκετικός Ηρακλής, που είναι και το μόνο τμήμα που είναι στην Αλφα Εθνική του Ηρακλή. Και το βόλεϊ είναι. Α, ναι, σωστά. Και το βόλεϊ. Μόνο το ποδόσφαιρο λέμε λίγα λόγια δεν είναι. Συνείδησε από τα δικά του, μπερδεύτηκε. Λοιπόν, ναι, σωστά. Και το βόλεϊ. Γιατί και στο βόλεϊ είστε πολύ καλοί και στο. Γιατί μόνο στο μπάσκετ, πέρυσι μόνο στο μπάσκετ ήταν πρώτη εθνική. Σωστά. Κατάλαβε μόνο τι είπε. Ότι παίρνει τον κύριο Καστρίτσι, τον Μπένο Ηρακλής. Ποιον? Καστρίτσι, τι είπα εγώ. Καστρίτσι είπα. Ωραία. Τον κύριο Καστρίτσι παίρνει ο. Και τι είναι ο Καστρίτσι. Κάτσε, κάτσε, γιατί σηκώθηκε η τρίχα μου, έγινε καγκελάριος Μέρκελ. Κι εγώ ένα δέος το, το έχω και εγώ. Άμα πάρετε τον Καστρίτσι, τώρα τελείωσε. Δεν γίνεται το πρωτάθλημα. Δεν κακομύρδες κι εσείς και ο Άρης και ο Πάοκ. Κακομύρογλου. Παίζει στον Καστρίτσι. Ο Φιλ Τζάκσον τρέμει τώρα. Πήρε στον Καστρίτσι. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω και τι να κάνω. Για τον μπάσκετ, βέβαια του Άρη. Τάσο, sorry, μπήκαμε λίγο τέτοιο. Τα πράγματα. Λες και το ξέραμε εδώ πέρα, κάναμε πριν ένα και μήνα εκπομπή. Αν και την Πέμπτη ήθελα να την εφαιρέσω στον μπάσκετ, έχω τάξει όμως μια εκπομπή στο φιλαράκι μου τον Άκητο Ρωμανό. Θα τον έχω κατά πάσα πιθανότητα, αρκεί να μπορεί. Επειδή πιστεύω ότι οι εξελίξεις που θα έρθουν δεν θα είναι καλές, δηλαδή θα χειροτερεύουν τα πράγματα. Έτσι πιστεύω, μακάρι να κάνω λάθος για τον μπάσκετ. Πιστεύω την άλλη εβδομάδα και εδώ πέρα. Τάσο και εσύ και μας και εσύ αν θέλεις φυσικά για την ομάδα σου. Εγώ θα δώσω περισσότερο βάρος στο μπάσκετ και φυσικά και στην επόμενη εκπομπή της Πέμπτης. Υγεία να υπάρχει, θα δώσω πολύ περισσότερο. Θα την κάνουμε πάλι όλη την εκπομπή ανάλογα με ποιον θα έχω εδώ καλεσμένο. Στο μπάσκετ, πιο μπάσκετ καλά, πιο καλά, που τα πράγματα πιο καλά είναι τα πράγματα για σένα στο μπάσκετ. Γιατί είναι πιο καλά συγκρίσει με το ποδόσφαιρο, φίλε. Πόσα χρόνια έχεις να πάρεις τίτλο στο μπάσκετ? Τι πράγμα είσαι, ρε, πολύ λιγότερα από το ποδόσφαιρο. Σατά, τώρα να μην το πω για τον άλλο, το έλεγα αυτό με το σατάν. Θα γυρίσει από το πισί. Με φώναξε τα πίσω. Ακούει. Ακούει μέχρι να βγει. Τα βάζει τα ακουστικά σίγουρα. Την πρώτη ώρα την ακούει σίγουρα. Λοιπόν, να πούμε ότι. Δεν καλησπέρασαμε τον κόσμο, να καλησπέρασουμε το ακροατήριο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σε όλους. Από σε όλες. Μέγαρο, και σε όλες. Γιατί μόνο όλους. Όλους βάζουμε και τις όλες μέσα. Έτσι δεν το λέμε μόνο. Έτσι πάει. Γιατί για το... Υπάρχουν διαθαυμάστες. Για τους ασθενικούς. Υπάρχουν διαθαυμάστες, να τα λέμε. Αυτό όπως με βλέπεις σήμερα, με βλέπεις. Με βλέπεις. Εμένα δεν με βλέπεις. Σήμερα πώς με βλέπεις. Σήμερα είσαι κουκλάκι. Κουκλάκι ζωγραφιστός. Κουκλάκι. Ναι. Δεν έχω αδερφία στην Έδινα. Σήμερα είναι πέδαρας με το πουκαμισάκι του. Ναι, έχουμε να πάμε. Ναι, το παντελονάκι του, το σταράκι, το παπουτσάκι είναι. Έχω αλυσίδα Ελβιέλα. Πού θα πας, ένα μαξάκι θα με παραλάβει. Κατάλαβα. Απαγωγή. Είναι σίγουρο. Απαγωγή, κατάλαβε. Ναι, το άρωμά του, παιδιά, μυρίζει από το θηρορείο από κάτω. Να φας την γλώσσα σου, βρεκατσίκι. Τι τέτοιο, πώς το είχε πει τον άλλο, βάλε λίγο άξι. Ναι, αφού βρωμοκοπούσε. Ναι, όχι, όταν έβγαλε την μπλούζα, ρε. Και έβγαλε να κάνει αλλαγή τις μπλούζες. Βάλε λίγο άξι. Στην τηλεοπτική λες αυτή. Ναι, στην τηλεοπτική που ήταν βέβαια τριχωτό. Είναι λίγο αρκουδιάτη. Τον Κώστα, λες, του Φαλακρού. Ναι, είναι, είναι. Κι εγώ είμαι βέβαια έτσι, να μην λέμε. Εντάξει, φίλε, εσύ όμω δεν είμαι. Αρκουδέα. Αρκουδέα. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Τι? Να βιώσουμε καταστάσεις που βιώνει ο κόσμο Θεσσαλονίκη, ο λαό Θεσσαλονίκη μέσα στα εφορία του ΟΑΣ. Ήμουν σίγουρο ότι θα έλεγε για ΟΑΣ. Και άντε, ρε παιδιά, να το καταλάβω. Κάποιο μπορεί να μην έχει κάνει μπάνιο, κάποιο μπορεί να υδρώνει λίγο παραπάνω, να μην περιποιείται τον εαυτό, θα το καταλάβουμε στο λεωφορείο. Κατεβαίνω και παρκάρω στην Εγνατία. Και παίρνω το δρόμο για να έρθω για το σταθμό. Έχει ένα εστιατόριο εκεί στη γωνία. Εγνατία με λέω του Σοφού. Ναι. Λοιπόν, κάθεται μία. Σε ποιο απλό, δύο έχει. Από δεξιά, όπως κατεβαίνω. Από δεξιά και από τις δύο πλευρές. Δίπλα στο ξενοδοχείο. Α, κατάλαβα. Κάθεται μία. Ναι. Μαζί με έναν άλλονα. Έτσι λίγο γεματούλα η κοπέλα, ρε παιδί μου. Καλά. Και ο άλλος έτσι ένας μουσάτος, έτσι λίγο απέχαλος. Να... Απέχαλος, αυτό παλιά έκφραση. Ναι. Πολύ... Μουσάτη, δεν ξέρω. Εγώ τους θεωρώ έτσι λίγο. Τι? Ότι δεν περιποιούνται τον εαυτό τους. Δεν ξέρω. Ο μουσάτος. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω. Έτσι το εκλαμβάνω. Όχι αυτός που έχει το ελαφρύ το μουσί, αυτός που έχει τη γενιάδα. Παπάς. Τη γενιάδα, ρε παιδί μου. Γιατί σκόνες, λάδια.
Ξέρεις τώρα, μένουν αράχνες, αράχνες μπορεί να κατασκηνώσουν και τα λοιπά. Ναι. Και περνάω ρε Σιζάχο έξω στο δρόμο, έξω στο δρόμο. Ναι. Και περνάω από το τραπέζι που κάθονται. Δεν και μαρπάζει ρε φίλε μια βρωμομπόχα, μια υδροτήλα μαζί, γεματούλα, δηλαδή. Μαζί με κασερίλα, ποδαρέλα στρατιωτική. Ναι. Και κάλτσα μετά από άσκηση τριήμερη. Ναι, σκηνάκι. Πόρε φίλε, ένα τυρί χαλασμένο μαζί με ροκφόρ δεκαετίας που το έχει έξω από το ψυγείο. Ωραία, έχει πράγμα. Πιάσει μια απέχαλη μπόχα. Έχω και φαγητό όπως λέω, τι να πω ρε φίλε, ανοίγω βήμα γοργό και δρόμο. Τον μπούλογο λέει. Έγινες Μπεν Τζόνσον δηλαδή. Μου ήρθε να τα βγάλω όλα. Δεν είπε τίποτα όμως. Δεν είπε τίποτα. Δεν λες τίποτα. Τι να πει την κουπέλα. Δεν μπορεί να κάνει ένα μπάνιο. Δεν μπορεί να την πει δε φίλε. Γιατί μπορεί να μην βρωμούσε αυτή. Μπορεί να βρωμούσε ο Μούσης δίπλα. Ο Μούσης δίπλα. Ναι. Σωστά. Κατάλαβες. Έπρεπε να πας από εκεί να κάνεις. Δεν θα τα λυποθυμού. Δεν θα αργόμουν εκπομπή. Είμαι μάσκα οξυγόνου. Θα με έπαιρνε από το. Εντάξει, μάσκα οξυγόνου. Γιατί. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Βάζετε λίγο. Βάλτε λίγο άξ. Λίγο από μη κάνουμε και κούτρα. Λίγο, κάτε λίγο πολύ παλιό θα σου πω. Λίγο πέρκι. Λίγο πέρκι. Πέρκι, ρε φίλε. Πέρκι. Πώ φαινόμαστε. Νιβαία. Από δεκαετία 80. Του τέτοιου πώ λεγόταν. Νοξίμα για σπυράκια ήταν. Νοξίμα. Όχι, ρε. Για σπυράκια όχι ήταν. Όχι μόνο. Ρε, φίλε. Νοξίμα τώρα έχει και. Άλλο, έχει και αφροξενήματο. Έχει και, και για μασχάλες. Ο Αναστόπουλος ποια διαφήμιση. Ρεξόνα. Ρεξόνας. Ρεξόνα. Υπάρχει ακόμα. Πώς δεν υπάρχει. Ε? Βάλτε λίγο. Αναστόπουλος υπάρχει. Κάντε κανένα ντουζάκι παραπάνω. Για καλοκαίρι είναι. Δεν είναι κακό. Λίγο νερό θα ξέρω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Έχει ψωμάκι σήμερα. Έχει. Και τσίγκλισμα έχει. Μεταγραφές έχει. Μεταγραφές έχει. Ωραία πραγματικά. Τι άλλο, επίσης κάτι. Δηλώσεις έχει, ωραία. Τι δηλώσεις. Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις. Και εγώ θα τα πούμε. Ρε, τώρα τα πούμε. Ποιος έκανε δηλώσεις. Ξέρω αυτός θα σου πω ποιος έκανε δηλώσεις. Δηλώσεις έκανε αυτός ο μελιστάλακτος άνθρωπος, αυτός ο Λόγιος. Αυτός ο avant premier, δεν ξέρω πώς να το πω. Παρλεβού Φρανσέ. Δάσκαλο το φωνάζουν. Γιατί το φωνάζουν δάσκαλο, τι καθηγητής είναι, καθηγητής έτσι. Πανεπιστημιακός. Σοβαρά, ε. Βέβαια. Σοβαρά. Βέβαια, ναι. Μπράβο. Ναι. Τι δίδασκε, αν επιτρέπετε, δεν το ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ τι δίδασκε. Αρχαία πάντως έχει. Ελληνικά. Τι τα πάει πάρα πολύ καλά στα αρχαία. Στα αρχαία. Ναι, όπως και στους τοίχους που είπε. Τι είπε. Κάπου θα κάθονται 10.000 γάβροι. Α, το είπε δημοσίως. Είπε ναι. Και πριν λίγο καιρό είπε κάτι για τον Άρη. Είπε. Ναι, μια ευχή έδωσε. Μια ευχή. Ναι, ευχή. Δεν είναι ευχή είναι αυτό που είπε. Εγώ είπα ότι είπα κάτι είπε για τον Άρη. Δεν είπα. Ναι, ναι. Και τώρα σήμερα είπε κάτι για τον ΠΑΟ. Αν συνουσιαστεί, δεν θα περάσει καλά. Ανάλογα με ποιαν θα είναι. Ανάλογα με ποια θα είναι. Αν είναι με αυτή που μα περιέγραψε πριν που μύριζε λίγο δύσκολο. Αν με καμιά άλλη. Δισκοτέκ την μπλουσκάει που την έχει. Δισκοτέκ φιλέ την αγαπάω. Δεν την ξέρω, δεν με ξέρει, την αγαπάω. Δηλαδή, αν πήγαινε μαζί τη ερωτικά, θα άντεγε κανένα τρίλεπτο. Γύρω στα 4,5 λεπτά, κάπου εκεί. 4,5 είναι καμιά χαρά, ρε φίλε. Για πρώτη φορά. Και με την ταλγκάμα βγάζει. Πλάκα κάνει. Θα σε κάνετε με ενάντια. Τι πλάξει. Θα σε κάνει και απαντάω στον αέρα τέτοια πράγματα. Θα σε πάρει και χειροπέδα. Βασίλη, ακούσει να πάω. Να τα βλέπει εδώ, βαρέα. Καλά, εδώ ο φίλο ο Μπουγάτσα εδώ παραδέχτηκε ότι από τα 10 έχει ερωτική ζωή. Βέβαια καλά. Είναι σεξουαλικά αυτό όπως χαλούμενος, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει ερωτική ζωή. Να το βγάλουμε να μας πει το ρεκόρ. Από τα 10. Από τα 10 είναι. Παραδέχτηκε δημοσίως τηλεόραση. Ήταν πρωτοπόρος. Μετά από ερώτησή μου. Ναι, εγώ δεν απάντησα όμως, έτσι. Εσύ ναι, ήσουν. Τότε ήσουν και είναι λίγο πιο συναισθαλμένος. Και τώρα είμαι. Και τώρα είσαι. Τώρα είσαι, αλλά τώρα εντάξει, έχεις μια. Αυτή που σου λέω να μια μερική οικειότητα παραπάνω. Αυτή την αγάπησα. Α είναι παντρεμένα, είναι παντρεμένα, χωρίσει. Καλό, καλό. Το είδα στο βίντεο, ωραίο. Ωραία. Συμφωνώ λοιπόν, και παυξάνω. Συμφωνείς και παυξάνω. Σε λοιπόν, λίγες περιπτώσεις που συμφωνούν. Ναι, πάντα να ξέρεις ότι εδώ υπάρχει γούστο. Όταν μιλάς εδώ υπάρχει γούστο. Ναι, Ζάχο, πρόσεχε τον. Πρόσεχε τον. Είναι λόγο. Όχι, όχι, όχι. Είναι αρπακτικό. Είναι αρπακτικό. Λέω εντάξει, ρε Νίκο. Εντάξει, αρπακτικό. Δεν είμαι παντρεμένο. Είναι αρπακτικό! Σου λέω. Εντάξει, δεν έχω αδελφή, λέω, δεν φοβάμαι. Καλά, άμα πούμε τον κόσμο τι έκανε στο Άγιο Όρος που πήγε. Άγιο, άστο. Άστο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε ο Μπουγάτσας στο Άγιο Όρος. Που τι είπε στον παπά όταν στον πάτερ όταν πήγε να ξομολογηθείτε. Ο πάτερ μετά από αυτό που άκουσε έφυγε από το Άγιο Όρος. Ο πάτερ έκανε σπηλιά στο βυθό. Κάτω στη θάλασσα ζει με τον Ποσειδώνα. Έφυγε από την επίγεια. Δεν θα τον πάρουμε κάτι τηλέφωνο αυτό να βγει να μα πει για τα. Ναι, αλλά τον είχα την Πέμπτη εδώ πέρα. Διάλειμμα, βγάλω τον. Τον είχα την Πέμπτη εδώ όμως. Βγάλω τον στο διάλειμμα. Λοιπόν, άμα θέλει να βγει, θα τον βγάλουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά, κύριε Τρέγιο, και μετά τα θέματάκια μα, έτσι. Ξεκινάμε. Πορκίτο Ψητοπολείο. Να ευχαριστήσουμε φυσικά το Πορκίτο. Για άλλο ένα βράδυ είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα.
με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις. Το πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γιος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλάψ μένου με πολλές επιλογές για ένα έως 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση, Καραολί και Δημητρού 52 και delivery στο 2310-520-555, νομίζω γνωστό πλέον το τηλέφωνο, έτσι. 520-555, είναι και εύκολο. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας παραγγελία από το κινητό σας, κερδίσετε έκπτωση 10%. Κύριε Τρίγια. Συντροφιά, παρέα κοντά μας, άλλο ένα απόγευμα. Και κοντά σας φυσικά είναι η Mazda Αμανατίδης. Εξειδικευμένο συνεργείο με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, αλλά και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, με ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ, αλλά και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και προτεραιότητα πάντα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, τώρα το Mazda έχει το μαστορά του. Παπάφη 205 η διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και για ραντεβού 2310-924-931, επαναλαμβάνω 2310-924-931 για επικοινωνία με την Mazda Αμανατίδης. Εδώ πάλι άλλο ένα απόγευμα. Το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισαάκ. Καλησπερίζουμε τον αδερφό Ισαάκ και το επιτελείο του πρατηρίου υγρό καυσίμων που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, παιδιά. Δηλαδή πάτε, γεμίζετε το ρεζερβουάρ, βάζετε όσο θέλετε, 30, 20, 50 ευρώ και σας βάζει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δυτικά στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 225. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπατικά, αλλά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμων Τεχνικίδη Ισαάκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Κομμωτήριο ανανέωση, καλησπέριζουμε τη φίλη μας την Πόπη. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Παίρνετε μαζί σας όλη την οικογένεια, τη σύντροφο, το σύντροφο και το παιδάκι σας, τα παιδιά σας και κουρεύεστε μόνο με 5 ευρώ το άτομο από τα χρυσά χεράκια πραγματικά της Πόπης που σας κάνει κούκλους και κούκλες. Σας περιμένουμε λοιπόν να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου, 225 είπαμε δυτικά στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, σημειώστε το. 2310-616-999, πανεύκολο, 2310-616-999 για να κουρευτείτε μόνο με 5 ευρουλάκια και να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι και βλέπω ακριβώς 9.30. Ναι, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Να πάμε στο πρώτο διαλυματάκι. Έχουμε τα γραφές, έχουμε θεματάκια, έχουμε αυτό που προλογίσαμε λίγο να το σχολιάσουμε, την δήλωση του κυρίου, του καθηγητή. Πώς τον είπες, καθηγητή, του προφέσορ. Ναι, προφέσορ. Δάσκαλο. Ο δάσκαλος, ο κύριος. Ο κύριος Ζουράδης, αν θυμάμαι καλά, ναι, Τάσο, στο αλητήριο εδώ της Θεσσαλονίκης για τη Μακεδονία. Νομίζω ότι έφυγε κακή κακόν. Έφαγε κυνήγι. Έφαγε κυνήγι και ήταν γρήγορος και στα πόδια, νομίζω. Έφαγε κυνήγι. Γιατί είχε πει και κάτι σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν ξέρω εγώ τον Άρη. Ναι. Έχει πει γενικά πολλά πραγματάκια. Ήταν ναι. Τότε και η φάση με τον Μπουτάρη, νομίζω, κοντά με τον Ιωάννη Μπουτάρη. Ήταν κάτι μέρες νωρίτερα και είχε πει αυτό για τον Άρη. Ήταν είχε και γίνει τον... ναι, και το πέσιμο. Ναι, όντως. Κοίταξε τώρα. Γενικά, εμένα τέτοιοι τύποι δεν με. Δεν το σχολιάσουμε, δεν γίνεται να μην το σχολιάσουμε. Το πάρα πολύ στα σοβαρά. Ναι, να το σχολιάσουμε. Έτσι, αυτό που είπε. Αν και ο καθένας έχει την δική του ατομικότητα, το δικό του τρόπο έκφρασης. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά τι λέμε όταν ιδίως έχουμε δημόσιο λόγο. Και όταν ιδίως είμαστε δηλωμένοι σε κάτι που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια κόσμου. Ποιος είναι 2 εκατομμύρια.
Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι 2 εκατομμύρια. Δεν έχει 2 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Όχι. Τι λες, δε φίλε. 2 εκατομμύρια έχει ο ΠΑΟΚ. Σε όλο τον κόσμο. Λέω, έχει 2 εκατομμύρια. Σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο, ναι. Μπορεί και περισσότερο. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό. Ναι, μπορεί να είναι και 3. Πάντως ο κύριος Ζουράρης δεν είναι αριανός, έτσι. Παουξής είναι. Ναι, δηλαδή ας πούμε θα μπορούσε να το πει. Βέβαια δεν έχουμε ακόμη, δεν είπαμε καν τι είπα, αλλά νομίζω λίγο πολύ το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αριανός και είπε αυτό το πράγμα. Παουξής είναι, έτσι. Εδώ είπε θα, μας τον πεις, Άρη... θα μας πεις τι είπε, γιατί είναι βαρισίμαντη η δήλωση, τουλάχιστον έτσι όπως το παρουσιάζει κάποια site για να πάρουν και παραπάνω κλικ. Mm-hmm. Έτσι θα μας πεις τι ακριβώς είπε και θα το συζητήσουμε. Ωραία. Περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τα θεματάκια μας, μεταγραφές. Ζουράρης, κύριος Ζουράρης, κύριος λοιπόν. Έχουμε Μελιόπουλος, έχουμε... ο Μπάουκ, Μιχάη. Μιχάη. Έρχεται, έχουμε ο... Μαρτίνες. Έρχεται ο Αγκούστο. Έχουμε... ο Βραζιλιάνος. Έχει πολύ πράγμα. Έχουμε Μαρτίνες. Έχουμε και πρώτη προπόνηση Άρη την Παρασκευή, ανοιχτή. Έτσι. Έχουμε να πούμε πραγματάκια. Θα βάλουμε και τον κόσμο μετά φυσικά έτσι στο παιχνίδι να μας πει. Όχι, ποιος φίλος θέλει. Α, εδώ θα είμαστε. 23, 10, 2, 8, 7 και 3 οκτάρια. Έτσι, καλώς, ναι, έτσι εδώ θα είμαστε πιο χαλαρά. Άντε κάτω διάλειμμα. Ναι, δεν είπα, δεν με αφήνεις, δεν τρέγια. Άσε με να μιλήσω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Από τις 8 μέχρι τις 10 για όλο το καλοκαίρι. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές πριν μπούμε τίποτα ή όχι, λες ακόμη. Ό,τι αγαπάς. Ας ανοίξουμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι και έτσι δεν κάνει να πάρει. Εντάξει. Καλοκαιριάτικα έχω και. Όποιος θέλει. Και λένε, λέει, χωρίς θέματα. Εμείς έχουμε πάντα θέματα εδώ πέρα. Και να μην έχουμε, τα φτιάχνουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τα θέματα έτσι. Ναι, τα θέματα. Γιατί είναι και τη μόδα τώρα το άλλο. Μην λες τέτοια τώρα. Εγώ τι να πω, ρε φίλε, προσφάτως είχε το Gay Pride εδώ πέρα. Δεν είπαμε τίποτα χθες. Σήμερα θα πούμε τώρα. Και καλά που γίνονται και μερικά τέτοια για να καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, όσον αφορά τα. Ας πούμε την ειδησιογραφία που λίγο πολύ όσοι πλέον διαθέτετε διαδίκτυο, νομίζω λίγο πολύ τα ξέρετε. Από δελτίο σας κάνουμε τώρα. Ανανέωσε όσον αφορά τον Άρη για 2 χρόνια ο Μαρτίνες. Θεωρώ σωστή την ανανέωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Ένας παίκτης ποιοτικός από τον πάγκο μπορεί να προσφέρει λύσεις. Και επαναλαμβάνω, όπως και πέρσι έλεγε ο Τάσος για την ομάδα του, το ίδιο θα πω και εγώ, ότι φέτος μεγαλύτερες ανάγκες, περισσότερα παιχνίδια και όσο ανεβαίνει σε επίπεδο πρέπει όταν γυρίζει ο προπονητής στον πάγκο και κοιτάει να μην βλέπει μόνο, να βλέπει, μην το πω διαφορετικά, να βλέπει και κάποια ποιότητα και στον πάγκο. Έτσι ανεβαίνει σε επίπεδο και έτσι φυσικά μπορείς να, και εγώ ακούγομαι περίεργο να σου πω την αλήθεια, και έτσι φυσικά μπορείς να, σωστός τώρα, να προσεγγίσεις με περισσότερες πιθανότητες στόχους και τίτλους. Απλά θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πέρσι για ένα ολόκληρο γύρο, δεν ξέρω αν ήταν θέμα προπονητή ή όχι. Στο δεύτερο δεν υπήρχε. Ναι. Στο δεύτερο γύρο έκανε κάποια καλά μάτς. Ειδικά στο τελείωμα. Αν παρουσιάσει μία σταθερότητα στην απόδοσή του και δεν είναι καλός με εκλάμψεις, με εκρήξεις στην απόδοσή του, και αν δοθεί βέβαια από τον προπονητή του Άρη η απαραίτητη συμμετοχή του στην εντεκάδα για να έχει μια σταθερότητα. Ναι, δύσκολα. Ναι, δύσκολα. Νομίζω ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε. Βέβαια, απ' την άλλη βέβαια, αυτά είναι και λίγο σχετικά αμπής. Και λέμε τώρα, εντάξει, δεν λέμε για τον Μαρτίνες, για οποιοδήποτε παίκτη που θεωρείται λίγο πολύ αναπληρωματικός. Και μπεις και βγάζεις μάτια, δεν μπορεί να σε βγάλει και ο προπονητής από την εντεκάδα, έτσι. Δεν μπορεί να σε βγάλει. Αν κατεβάζει την εντεκάδα ο προπονητής, όχι. Ναι. Δεν μπορεί να σε βγάλει γιατί ο προπονητής. Το καλό και τη ομάδα θέλει και του εαυτού του, έτσι. Δεν μπορεί να σε βγάλει. Μα δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος βγάζει μάτια, έχει τεράστια. Ναι, δεν γίνεται. Καλή απόδοση και να βάλει έναν άλλο που μπορεί να τον εκθέσει, λέω. Δεν τώρα γίνεται. Ναι, όχι, γιατί. Δηλαδή ξέρεις τι, έχει διαφορά να παίζει ο Βιέ Ειρηνία και διαφορά να παίζει ο Γιαννούλης. Ναι, ρε παιδί μου, βάζει το Γιαννούλη, είναι τραυματίας. Και τι να σου πω, βγάζει μάτια, ρε παιδί μου, σε όλα τα μάτια είναι ο καλύτερος παίκτης. Ναι. Θα βγει για να μπει ο Βιερίνια, λες. Δηλαδή. Όχι, βέβαια. Ή θα το βάλει το Βιερίνια. Σε τέτοιο. Εννοείται. Αυτό σου εννοείται. Λέω. Αυτό λέω. Εννοείται. Το ίδιο και για τον Μαρτίνε. Ήταν καλός ειδικά, όπως είπες εσύ, στο δεύτερο γύρο. Ήταν καλός ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του δευτέρου γύρου και προς τα τελειώματα. Εκεί πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Έχει ποιότητα ο παίκτης, εντάξει. Λίγο είπε. Πολύ... Ολυμπιακό αυτός.
πριν 6 χρόνια, 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ναι, έπαιξε, πέρασε. Όχι, πέρασε και δεν ακούμπησε. Στο Πανετολικό ήταν. Πέρασε ο άνθρωπο από τον Ολυμπιακό. Πέρασε, αυτό πέρασε από τον Ολυμπιακό. Δεν ακούμπησε. Δεν νομίζω να έχει παίξει καν εντεκάδα. Όσο έπαιξε και ο Ακπόμ στην Άρσεναλ, α πούμε. Κάπω έτσι. Λογικά έτσι. Σκέφτεσαι να ήμουν αρεφίλ Αριανό εγώ. Ναι. Τι είχα να του κάνω του παοξίδε. Γιατί άμα ήμουν εγώ παοξίδε θα έρθει ο Αριανό. Μου το λέει ένα φίλο μου αυτό. Αν σου παοξίδε λέξει θα του έκανε. Λέω όχι εντάξει. Σου είπα, μην λέω τα ίδια. Ή σκέψου να είμαστε και οι δυο παοξίδες. Ναι. Το σκέφτεσαι. Και οι δυο Αριανοί. Και να είχαμε τον Μπουγάτσα αντίπαλο. Τον Μπουγάτσα με τον Θουβού, το φίλο του. Μην μπορεί να ακούει τώρα. Έλα, πάμε στι γραμμέ. Πάμε στι γραμμέ. Έχουμε και πολλά πράγματα. Εντάξει, θα πω ένα. Πάμε, πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σα, κύριο Μαρίνο. Όχι, δεν είναι ο Μαρίνο. Ο Μαρίνος σήμερα. Αυτά τα ακουστικά. Αφού το βρήκα. Αυτά τα ακουστικά τώρα είδες, δεν ακούω καλά. Ναι, Μαρίνο, δεν φοράει καλά τα γυαλιά του, δεν ακούω. Έλα τα ακουστικά, ρε, δεν ακούω. Άσο να λέει. Κοίταξε από τα 50 συν παιδιά, αρχίζω πολλά περίεργα. Να είστε σίγουροι. Ο Ζάγος άρχισε. Εγώ, κοίτα. Χρόνια. Εντάξει, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη φθορά του σώματος. Σε 4-5 χρόνια κι εγώ. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Δεν δείχνω για 50, είμαι βέβαια, αλλά δεν δείχνω. Εντάξει, εντάξει κι εγώ δεν δείχνω την ηλικία μου, αλλά. Σωστά, αλλά είμαι. Ότι... Την ηλικία σου, ποια είναι η ηλικία σου, γιατί λες. 50 συν. 50 συν μπορεί να είναι και 59-50 συν. 59 δεν είναι. Α σου πω εγώ πόσο, 54 είναι ο Μαρίνος. Ναι, ναι. 54. Το βρήκα. Βουλωμένο ναι, γράμμα διαβάζει, τρέγια. Ναι, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Δηλαδή, φίλε, αφού είμαι καλός αυτά. Είσαι ο. Πώς λεγόταν αυτό εδώ, η Θεσσαλονίκη, με το Ξανθομάλης. Ο Χορταρέα. Και το Σκορτάρι. Εσύ ο κουνουπιδέα. Δεν μου λες, ο Χορταρέας καπνιζόταν κιόλα. Άσε με τον άνθρωπο. Φίλε, με τόσο που έπαιξε. Άσον εκεί που είναι τον άνθρωπο. Εντάξει, δεν λέμε. Άσον, πάμε. Μια χαρά είναι. Γιατί εγώ είπα ότι είναι. Και ωραίος και καλός. Ναι, έτσι έχω πληροφορίες. Κάτι φίλες μου πήρανε για να δω αν θα παντρευτούν ή όχι κτλ. Το βρήκε. Ναι, ναι. Το βρήκε, αλλά τελικά δεν παντρεύτηκαν. Μπορεί να πάρει και εσύ, να δει αν θα πάρει και πέρα. Πάρ το χορτάρι, α πούμε. Αν πάρει double του χρόνου. Εγώ ρε φίλε, και να, εγώ και να μην πάρω, έχω φέρει 4 τίτλους. Πάντως όποτε παίρνει ο Μαρίνος, δεν ξέρω αν το πρόσεξε. Ναι. Δεν μιλάει καθόλου. Έλα, ρε Μαρίνο. Ακούω που μαλώνετε μετά. Έλα, εντάξει. Δεν μαλώνουμε. Τώρα σε λίγο θα ακούσει μάλλον. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε. Πού είσαι? Λοιπόν, πού είμαι, Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Ναι. Λοιπόν, χθες ρε Τάσο με στόλισε, αδίκως όμως με στόλισε. Έτσι. Τι με είπες. Τι είπα. Βιτάμ, έλα, ξέρω εγώ. Έλα, δεν είναι κακό ρε φίλε. Το βιτάμ, εντάξει, τα αγγλικά μπαίνει στα φαγητά, τι μια χαρά είναι. Κοίταξε, κοίταξε, δεν θα κάνουμε ανάλυση τροφίμων, τέλος πάντων. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί ο Άρης να πάρει πρωτάθλημα γιατί δεν έχει έναν δυνατό πρόεδρο. Yeah. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Καταλαβες. Δεν Μαρίνο. Και εδώ είπα σαν παράδειγμα ότι παράδειγμα τώρα αυτόν τον Βραζιλιάνο που πήραμε μπορεί να τον πάρει ο Άρης. Δεν μπορεί. Άξιο. Άμα δεν μπορείς να πάρεις πέντε. Κάνεις ένα ολίσθημα, γι' αυτό σε είπα, Βιτάμ. Ναι. Ναι. Και μόνο που συζητάς για πρωτάθλημα για τον Άρη, εμένα με συγχύζεις. Ναι, αυτό. Μην το συγχύζεις, Αντρέγια. Μην το συγχύζεις. Είναι και σε ηλικία τώρα έτσι, τέτοιο. Μην συζητάω στη βάση που μου ρωτάει, ας πούμε, ο Ζάχος και κάνουμε κουβέντα θεωρητική. Όχι πρακτική. Μα εγώ λέω ότι δεν μπορεί να πάρει ο Άρης. Κάτσε, άστο άνθρωπο να μιλήσει. Κοίταξε λίγο τώρα. Σήμερα είναι καλός. Σήμερα δεν είναι βιτάμι, είναι ράμπο. Είμαστε εδώ πέρα τώρα νταμπλούχοι, έτσι. Ατσάλι μου. Έχουμε ρόστερ δυνατό. Χάλιβά μου. Μαρίνο, λοιπόν, πτυσσόμενος έγινες από βιτάμι, έγινες ατσάλι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Τώρα ο Άρης, δηλαδή εγώ αν ήμουν ο παδός του Άρη για να έμπαινα στη σκέψη ότι μπορεί να διεκδικήσω, όχι να πάρω να διεκδικήσω, έπρεπε πρώτα απ' όλα να βρω πρόεδρο. Πότε βρω πρόεδρο. Με τον Όβεργα είσαι σήμερα. Με τον Όβεργα. Όταν, με αυτά τα λέω εγώ, δεν χρειάζεται να τα πεις. Και συμφωνεί και ο Ζάχος φυσικά. Όχι, σου είπα. Σου είπα, όταν ο Άρης βρει έναν πολύ δυνατό οικονομικό παράγοντα, έτσι, θα μπορέσει να πάρει την ΕΠΟ. Να πάρει καμιά τρία, να έχει ρόσερ 50 άτομα, 50 ποδοσφαιριστές, να δίνει δανεικούς στις άλλες ομάδες, τότε θα διεκδικήσει πρωτάθλημα. Καταρχήν. Ξέχασε. Τι κοίτα το ξέχασε. Θα σου βάλω τώρα κατευθείαν τον τέκιο που σου τα λέει ο δικός σου άνθρωπος. Ξέχασε κάτι να πει ο Ζάχος. Κάτι πρέπει να δω. Ξέχασε κάτι να πει ο Ζάχος και οφείλω να το συμπληρώσω γιατί. Να είσαι καλά. Πάντα του αρέσει να το συμπληρώνω. Πάντα. Ο Άρης για να τα κάνει πληρωτής λέγεται. Πώς? Το μηχάνημα λέγεται πληρωτής. Πληρωτής. Πώς φορά το ακούω, τι κάνει αυτό το μηχάνημα. Σου πω, ας πούμε, άντε, ναι, πες. Για να μπορέσει να τα καταφέρει όλα αυτά ο Άρης, αν βρει το συγκεκριμένο άνθρωπο, αν έχει τη δυναμική κτλ. Πρέπει να κάνει κάτι τι πριν από όλα αυτά. Τι να κάνει. Να καθιερωθεί μια πενταετία στην Αλφαδική. Ωραία.
Πρώτα. Δηλαδή, αν έρθει του χρόνου, λέμε ένα και πει. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, αν έρθει ο Σέχη Μασούρη και λέει θέλω να πάρω τον Άρη, θα τον πούνε. Όχι, πρέπει 5 χρόνια να κάτσει ο Άρη στην Αλφα Εθνική και μετά θα τον πάρει. Όχι, θα τον πάρει. Θα τον πάρει ο άνθρωπο. Ναι, αλλά. Με τιμή και με καμάρι. Ναι. Αλλά όπω και ο Σαββίδη έκανε το δικό του αγώνα μία πενταετία. Ρε, μάνε η τόξη αγώνα. Μία πενταετία γεμάτη για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Να γκρεμιστούν οι κοκκινοπρασινοκίτρινες παράγκες. Να έρθουν ξένοι διαιτητές κτλ. Σε ένα χρόνο γίνονται αυτά. Να χάσει κύπελα, να χάσει τίτλους, να φάει 10 αγωνιστικές, να φάει μείον βαθμούς, να ξεκινάει 2 χρονιά στο πρωτάθλημα με μείον βαθμούς κτλ. Έτσι πρέπει να τα περάσεις και εσύ όλα αυτά. 5 χρόνια, 4-5 δεν ξέρω πώς στην αρχή. Ο κύριος, να μην μπαίνω λίγο στα δικά σας τέτοια, αλλά σχολιάζουμε. Ο κύριος Σαββίδης. Ναι, σωστά. Τα χρήματα που έρχονταν για την ομάδα ήταν χρήματα για Ευρώπη, δεν ήταν για παραπάνω. Κατάλαβες. Εντάξει, μην λέμε τώρα τέτοια πράγματα. Τα τελευταία 2 χρόνια έφυγε χρήμα πακτολός εκατομμυρίων και έχει και συμβόλαια μεγάλα. Μέχρι τα πρώτα 5 χρόνια, εκτός των Μπερμπάτοφ, εγώ παίκτη, οι παίκτες σας ήταν 300 χιλιάρικα, 400, 500 εκεί. Δεν θυμάμαι κανένα παίκτη ενός εκατομμυρίου. Τώρα ο ένας μέσος παίκτης σας έχει ένα εκατομμύριο. Ένα 200. Ο Ελκαντουρί λέει, πόσο μου είπες ο Ελκαντουρί? Ένα 200. Ένα 200. Δηλαδή, πού ήταν τα 5 χρόνια, είχε παίξει ένα 200 στα 5 πρώτα χρόνια. Ο Στόχ δεν πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Δανεικός. Ο Στόχ δεν πέρασε. Ο Στόχ δανεικός πέρασε. Δανεικός ήταν. Δεν ήταν δανεικός Στόχ. Δεν ήταν δανεικός, ρε παιδί, ο Στόχ. Στόχ δανεικός. Πλήρωσε και τα χρέη όμως κατευθείαν, έτσι. Εντάξει, δεν έχει σχέση αυτό. Πώς δεν έχει σημασία τώρα να μπει και να ρίξει ένα κάρο λεφτά, εντάξει. Δεν είναι τα χρέη πότε πρέπει, πριν 2 χρόνια δεν τα πλήρωσε. Το αρχικό κεφάλαιο πλήρωσε. Όσα, τέλος, πριν 2 χρόνια. Το αρχικό κεφάλαιο, τι θα δίνουμε, τους τόκους τώρα. Έχει καμιά 4 χρόνια. Για τους τόκους, ναι, φυσικά. Για μην τους δώσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα ακούσουμε. Για να το τελειώνουμε αυτό, ας πούμε, όπως λέω, Τάσος, θέλετε κάποια χρόνια να φάτε, αν θα βρείτε κάποιον να ελπίζετε. Τίποτα, θερμά, άμα βρούμε κάποιον, αυτά γίνονται σε μια χρονιά. Αρκεί να υπάρχει, χρήμα και διάθεση να μπει. Αν υπάρχουν αυτά τα δύο, έτσι γίνονται. Εγώ θα ήθελα και εσείς να έχετε μια ομάδα καλή και ο Ηρακλής και το κέντρο του ποδοσφαίρου να έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Θα το προτιμούσα αυτό. Ναι. Να είμαι ειλικρινής. Εντάξει. Ωραία. Τώρα πέρα από όλα τα άλλα. Σήμερα έμαθα, πήραμε τον Βραζιλιάν, αυτόν που μου αρέσει πολύ. Τον Αγκούστο. Ντάγκλας. Αυτός είναι παικταράς, φίλε, ο Αγκούστο. Θα δεις, αφήσει εποχή. Ντάγκλας Αγκούστο, 22 ετών, Βραζιλιάνος. Καλά είναι. 400... Δεν είναι μόνο που είναι μέσος αμυντικός. Βγαίνει και στην επίθεση, έχει πολύ καλό πόδι, σουτ. Παλιά ακριβίας, είναι δυναμικός, είναι, χώνεται. Θα μας πει τα στοιχεία του ο Τάσος τώρα. Ένα λεπτό. Είναι καλός. Για πες, Τάσο. 400 χιλιάρικα θα παίρνει ο ποδοσφαιριστής. Έτσι. Η ομάδα του και ο ΠΑΟΚ το διαπραγματεύεται γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια. Μπράβο, ναι. Για τη μεταγραφή. Βραζιλιάνοι λένε για 5 κτλ. Ναι. Αλλά εκεί κινείται, γιατί ένας ποδοσφαιριστής Βραζιλιάνος. Όχι, ρε. Είναι, έκλεισε. Δεν έχει υπογράψει, αλλά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Εντάξει, έτσι. Εντάξει. Εγώ είπα, η άποψή μου την ξέρετε. Αν δεν υπογράψει, δεν θεωρώ κανένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Όπως χάλασε με τον Ισμαήλ, χάλασε εντελώς, να πούμε, το Σίλβα. Έτσι και επιβιωθήκαμε λόγω μάνατζερ και τα λοιπά. Ο μάνατζερ τη χάλασε τη δουλειά. Ο ΠΑΟΚ τα είχε βρει με την ομάδα, με όλους, με τα πάντα. Και τη χάλασε τη δουλειά ο μάνατζερ, ο οποίος ζήτησε παραπάνω πράγματα. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν από τα 800, ζητούσαν αυτοί. Ο ΠΑΟΚ έλεγε 500, κινήθηκαν γύρω στα 6,5, ξέρω εγώ. Τα είχαν βρει όλα με την ομάδα, ναι, και τη χάλασε τη δουλειά ο μανατζάρεος. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα δούμε. Αλλά δεν μπορεί να δώσει και παραπάνω λεφτά. Για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι φερέλπης, βέβαια. Είναι Βραζιλιάνος, βέβαια. Έχει παίξει Κορίνθιας κτλ. Μπαΐα που έχει παίξει κτλ. Αλλά δεν έχει βγει έξω από τη Βραζιλία. Ναι. Δηλαδή η πρώτη χρονιά που θα βγει έξω από τη Βραζιλία να έρθει στην Ευρώπη είναι ο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Γιατί να σε ενημερώσω, μπορεί να μην το γνωρίζει αυτό. Ναι. Για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, μια και μου έδωσε την πάσα, ενδιαφέρθηκε πέρυσι η Ιουβέντους, η οποία ήθελε να τον αγοράσει και να τον έχει στην Φλαμέγκο που έπαιζε. Δεν θυμάμαι που έπαιζε. Να τον έχει εκεί ένα χρόνο να ψηθεί και μετά να τον πάρει. Να ξέρεις. Η Γιουβέντους ενδιαφέρθηκε. Είναι παιχταράς. Πιστεύω ότι θα είναι καλός. Τώρα, το αν θα είναι παιχταράς ή όχι, στο γήπεδο. Στο γήπεδο με το τι θα προσφέρει. Έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες, είναι μικρός. Εγώ τον είδα. Μένα μ' άρεσε. Και μετά στον ΠΑΟΚ θα βρει, ας πούμε, στέγη, γιατί. Έχουμε Βραζιλιάνους εκεί, Πορτογάλους, μιλάει την ίδια γλώσσα, θα βρει υποστήριξη, αλλιώς είναι. Εντάξει. Ωραία, Μαρίνο, να σε καλά. Πήραμε και τον άλλο, τον αμυντικό,
Έτσι, και αυτό να το πούμε. Το Μιχάη. Το Μιχάη, το μπράβο, και αυτός καλός. Και Μελιόπουλο, και Μελιόπουλο πήρες από την Ξάνθη. Μπράβο, μπράβο. Οπότε πάμε καλά. Κοίταξε, αυτές είναι, άκου λίγο. Άκουρε λίγο, άκου λίγο. Αυτές είναι, αυτές είναι αλλαγές. Αυτές είναι μεταγραφές για αλλαγές. Για δευτεροτρίτες επιλογές, να ξέρεις. Εντάξει, να γεμίζεις το ρόστερ σου. Εκεί που πονάει ο ΠΑΟΚ είναι στο κέντρο, στο εξαροχτάρι αυτή τη στιγμή. Γιατί, γιατί έχεις βέβαια Βέρμπλουμ, Μαουρίσιο κτλ. Αλλά είναι τραυματίες. Εκεί είναι το θέμα. Και εκεί πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση. Γιατί στη μέση της περίοδου θα είναι έτοιμα πόλεμοι αυτοί και πιο μπροστά. Όπως και ο Βιερίνια. Εκεί πρέπει να κάνει σωστή διαχείριση του υλικού. Κατάλαβες. Και δεν μπορείς, ρε φίλε, όταν έχεις Βέρμπλουμ και Μαουρίσιο, να πάει να πάρεις 3 εκατομμύρια ένα παίκτη. Ούτε να δώσεις 12 για τον Ολιβέιρα. Μπράβο, ναι. Δεν το κάνεις μετά. Άμα θα έρθει ο άλλος πίσω, τι θα γίνει. Σήμερα ήσουν με τον Όβεργα. Μασίφ. Παίρνω πίσω το Βιτάμ. Ήσουν Βιτάμ, έγινες μπετονόβεργα, πόσο είπε, μετά ξανά έγινες για 2 δευτερόλεπτα Βιτάμ. Όχι, το είσαι πτυσσόμενος, ο Ηλιόπουλος, πόσο είπε, πτυσσόμενος είμαι. Άρα, καλό βράδυ, Μαρίνο. Να σε καλά. Να σε καλά, ρε παιδιά. Να σε καλά, να σε λοιπόν, καλά. Με δικαιώνει ο Στέλιος Παντωνίου ότι ήταν δανεικός από τη Φενέρο Στόχ. Δεν ήταν μεταγραφή που είπες. Εσύ, εγώ είπα δανεικός. Ευχαριστώ, Στέλιο. Τι λες, βρε. Εγώ είπα. Ρε, παιδιά, άλλαξε μέσα. Μέσα σε 2 λεπτά άλλαξε αυτό. Ακούει ο κόσμος. Έλα, πάρ' τον επόμενο. Στον επόμενο να πούμε και τι είπε ο μεγάλος κύριος. Θα τα πούμε. Περνάει η ώρα, ρε παιδιά. Όπως και εγώ το κάνω, βέβαια. Τον έλεγα, ποια ήταν εκεί που έλεγα, εντάξει, φάγαμε άλλα 3 λεπτάκια. Περνάει η ώρα, λέει, διάλειμμα. Δίκιο έχει ο Τάσος Ζάχο, λέει ο Στέλιος. Άσε, ρε. Να, δανεικός ήταν από τη... Ναι. Δίκιο έχει ο Ζάχος Τάσο, λέει. Δίκιο έχει ο Τάσος Ζάχο. Ναι, να μου κάτι. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος. Γεια σας, γεια σας. Σήμερα δεύτερος δεν, χάλασε το. Έλα, πες το. Γεια σου Ζάσο, γεια σου Ζάχο. Γεια σου. Κρήτη. Απορρέφουμε τώρα. Ο Γιώργος από τη Χανιώτη νόμιζε. Ο Γιώργος από τη Χανιώτη είναι. Τάσος από την Κρήτη είναι. Όχι τώρα. Δεν μοιάζει φωνή τώρα σοβαρά. Δεν μοιάζει φωνή του. Όταν έχεις τρέγια δεν φοβάσαι. Εντάξει εσύ. Δεν μοιάζει πάρα πολύ φωνή του. Εγώ είμαι πιο όμορφος. Δεν σας έχουμε δει κανένα. Όχι, μάλλον τον έχουμε δει τον ένα. Ο Χανιώτη τον έχουμε δει. Ίδιοι είναι, εγώ στο λέω. Ναι, μοιάζουν. Ίδιοι με μουσική και μαλλί. Α, εντάξει. Και δύο χέρια. Το Γιώργο από τη Χανιώτη τον έχει ζητάσω. Όχι. Η ίδια, θα σου στείλω στο Face. Θα σου στείλω στο Messenger. Κάτσε, δείξτε μου αυτόν τότε και εσύ από το Face. Δείξτε μου να το δω και να κρίνω. Κάτσε, το για να τον δω. Ναι. Μιλάτε εσείς. Μοντέλο. Κουκλάκι. Λοιπόν. Κουκλάκι είναι αυτός. Κουκλάκι. Για να τον δω. Ακόμη μία ώρα ψάχνει, παιδιά. Άντε ρε βλάχο, μία ώρα ψάχνεις από το Facebook. Λοιπόν. Πάμε ρε Τάσο, πάμε. Διάβασα, λέει, ο Ταχιάος, λέει, τώρα άρχισε να γλύφει ότι και καλά θα βοηθήσει, λέει, τι για να βοηθήσει? Γίνει καινούργια τούμπα, αυτό, τα αυτά που διαβάζω. Ναι, καλά, δεν είπε και εσύ και σου έλεγε ότι θα βοηθήσει, φυσικά, τι θα έλεγε, δεν μπορεί να βοηθήσει. Ναι, δηλαδή, εντάξει, καμία ντροπή. Το άλλο... Συγγνώμη, συγγνώμη, πριν πεις, τον έσβησες από φίλο, δεν μπορεί να σε βρει. Μπας και τον έσβησες. Το ξέρω, θυμήθηκα. Μπας και τον έσβησες. Τι ρουφιάνος είσαι. Τώρα φίλε, με κουκούλα. Καλά σε κάνω, καλά σε κάνω. Πάμε Τάσο. Λοιπόν, ναι, ένα αυτό ήθελα να πω για τον Τακιάο που άρχισε να γλύφει τώρα τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να το πω. Εντάξει, με αυτά που βγήκε και είπε ότι θα βοηθήσω για να γίνει το γήπεδο. Σιγά ρε φίλε, μη σκύσεις το καλύτερο. Τι θα βοηθήσεις. Εδώ βγήκε και έκανε ολομέτωπη επίθεση στο Σαββίδι, στο λαό του ΠΑΟΚ και τώρα για το γήπεδο, για όλα. Τάσο. Ναι. Sorry, πάντως θυμάμαι και ο Τάσος εδώ το λύσμα, ότι όταν τελειώσει η χρονιά θα πέσει κατευθείαν η τούμπα, ας πούμε, και έλεγα να βοηθήσω κι εγώ, ας πούμε, αλλά δεν βλέπω τίποτα, αρφλικά, ούτε... Ναι, εντάξει. Δεν βλέπω κάτι. Όταν έρθει η ώρα θα γίνει. Θα φτιάξετε πρώτα εσείς, θα φτιάξετε εκεί, εδώ είδα τη μακέτα σας και μετά εμείς. Βλέπω φωτογραφία. Δεν είναι ο σκύλος. Δεν είναι ο σκύλος. Ο άλλος το μαύρο το κουζάκι. Το σκυλάκι είναι ωραίο όντως. Το μπουζάκι το μαύρο είναι ο Τάσος, να ξέρεις. Ο σκύλος είναι ένας πιο μαύρος, έτσι. Ναι, όντως. Μαλλί μπόλικο ο σκύλος. Και εσείς δεν βλέπω. Ένα δεύτερο να πω για τον Κούλη που πήγε και έδωσε συγχαρητήρια, λέει, στο Γιάννη τον Αντιτοκούμπο, λέει, και μας έκανε περήφανος. Κάτσε ρε φίλε, το 2015 αυτός ο άνθρωπος ψήφισε να μην παίρνουν ηθαγένεια τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από μετανάστες και πρόσφυγες, και τώρα βγαίνει και λέει συγχαρητήρια. Σοπα ρε φίλε. Δηλαδή δεν τρέπεται τίποτα, καμία τσίπα.
Το και ο άλλος ο Άδωνης βγήκε και έκραζε που τον κοροϊδεύε κιόλας. Δεν έλεγε σωστά το όνομά του επίτηδες. Ξέρεις τι δείχνει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πρώτον, έλεγε ο Ακενοτούμπο. Αυτοί οι άνθρωποι δύο πράγματα δείχνει. Δείχνει ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχει εποχή εδώ και πόσα μια δεκαετία του ίντερνετ που ό,τι και να κάνεις καταγράφεται. Ό,τι ρε παιδί μου. Ακριβώς. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Πιστεύουν ότι όλοι είναι στόκοι, δηλαδή, και όλοι έχουν κοντή μνήμη. Ακριβώς, δηλαδή, το να πάνε να ψηφίσει τώρα Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά που λέει. Σου λέει ποιο θα ψηφίσει, εμένα θα ψηφίσει πάλι. Ναι. Εμένα δηλαδή, θα ψηφίσει. Δεν ξέρω, μην ψηφίσει τίποτα. Πάει, πήγε να ρίξει μια φέτα ζαμπών που έκανε, που έλεγε και ο Τζιμάκος ο Πανέλης, που έκανε ένα ζαμπονάκι. Έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει, λοιπόν, το πιο πιθανό είναι αυτό. Τώρα να πάμε λίγο στα νομαδάρα μας. Για τον Άρη θα πεις. Αυτό που είπε και ο Τάσος, θέλουμε στάνταρ εξάρι, οχτάρι και ένα αριστερό μπακ. Εκεί πρέπει να προσιλωθεί η ομάδα. Δεν έχω εγώ κανένα. Ούτε εσύ σεντερφόρ. Ούτε εσύ λες για σεντερφόρ, έτσι. Ωραίο. Τι σεντερφόρ έχουμε κανόνι μπροστά και οι δύο είναι... Ποιος είναι το κανόνι. Τσούμπα. Ποιος. Τσούμπα. Ο Ακπομπ. Θα πας Champions League με τον Ακπομπ. Δεν κατάλαβα. Έχει δείξει την ποδοσφαιρική του παιδεία και το τι μπορεί να κάνει. Τα έδειξε πέρυσι στον παλικάρι. Και 4 γκολ το ακυρώσανε. Χώρια αυτά που έβαλε. 4-5. Καθαρά γκολ. Τι θέλεις, να πάω να πάρω τον γκουν τον Αγκουέρο για να πάω στο Champions League. Σοβαρά τώρα. Το πιο πιθανό είναι να σου αγοράσει ο Αγκουέρος. Δεν μπορεί να τον αγοράσει ο Αγκουέρο. Εντάξει. Καλά, ο Αγκουέρο δεν μπορεί να αγοράσει το Σαββίδι, αλλά τέλος πάντων. Τον Μπακ μπορεί να τον αγοράσει όμως. Ναι, δεν ξοδεύεις τώρα για αυτό το πρωτάθλημα τόσα λεφτά. Πάλι εγώ θα το πάρω το πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ δεν θα πάρεις ποτέ, δεν θα δεις ποτέ τέτοια χαρά. Για να δούμε. Γιατί ποτέ δεν θα έχεις τόσο μεγάλο πρόεδρο. Ποτέ μιλες ποτέ. Ποτέ μιλες αυτά, αλλάζουν μέσα σε ποτέ. Ο ήλιος να σβήσει, εσύ πρωτάθλημα. Το ποτέ μην το λες. Ποτέ σου άσχημες αναμνήσεις σου φαίνεται το ποτέ. Το ποτέ μην το λες. Ήδη εδώ δίπλα με αυτός σκύρθησε λίγο. Το ποτέ. Το έχει γίνει αυτή η λέξη. Το έχει γίνει λίγο. Ξέχασα. Το ξέχασε. Τότε το ποτέ το γράφαμε με ωμέγα τότε. Ξεκίνησαν ένα τσάσα, όπως γράφεται ο Ποσειδώνας, ας πούμε, αρχικά. Και πριν ο Τάσος το είπε για το στόχο ήταν δανεικός, ένα ξέρεις, το άκουσα. Πω ρε εσείς, τι πού σας να μου χαθείτε και οι δύο. Μπράβο ρε Τάσο, μπράβο ρε. Να είναι καλά ο Στέλιος, δεν πειράζει που είναι σωστό παλικάρι και το έγραψε. Μπράβο ρε Στέλιο. Εμείς δεν ακούμε άλλα για να λέμε, ό,τι ακούμε λέμε. Μπράβο ρε Τάσο, σίγουρα. Ευχαριστώ, άλλη μια δικαίωση. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, γιατί τώρα ξεκίνησε και το θερινό ηλιοστάσιο. Εμείς καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη έχουμε κάνα δύο μήνες, τρεις τώρα. Εσείς έχετε τώρα, εντάξει. Έτσι πάει. Λογικό. Έχει δουλίτσα, Τάσο, έχει δουλίτσα. Πάρα πολύ καλά. 5 μέρες τη βδομάδα πάμε μπάλα. Και 2 μέρες φεύγουμε νότια για μπάνια, κάθε συνέδρος και το πάμε έτσι του μπαμιάνος. Να σου πω, τι ράτσες έχει κάτω τώρα. Τι ράτσες έρχονται. Αγγλία πολύ θα έχει λογική. Κοιτάξτε τώρα, εγώ στο μαγαζί, εγώ δουλεύω με Έλληνες, με ντόπιους. Και με φοιτητές καταρχήν στο ταβέρνα. Στο Ρέθυμνο. Όχι, ταβέρνα είναι ουζεϊρή. Εμείς τα λέμε ρακάδι κάτω πέρα. Ρακάδι, ναι. Δεν μου λες, είσαι σε θάλασσα κοντά, πού είσαι. Η θάλασσα είναι 100 μέτρα. Α, κοντά είσαι. Είναι στην πλατεία της Νομαρχίας, δίπλα στην αστυνομία, μια ατέρια πλατεία με φοίνικες και αροκάριες. Πώς δεν έχεις, ρε φίλε, ξένο κόσμο εκεί. Έχει, ρε φίλε, αλλά δεν ήταν αυτό. Έχει, αλλά κυρίως είναι Έλληνες. Εδώ είναι 4-5 μαγαζιά. Θες να μας πεις πώς το λέει το μαγαζί. Το μαγαζί λέγεται Καφενείο στην Νομαρχία. Το Καφενείο στην Νομαρχία. Το Καφενείο στην Νομαρχία, Ναι, άμα μπει στο ίντερνετ θα το βρεις. Άντε ρε. Καλές δουλειές να έχεις, φίλε. Το άλλο λέγεται Monitor, είναι στο κέντρο της παλιάς πόλης. Εκείνο είναι μπαρ. Μπαρ με DJ, μουσική. Στο μπαρ τι έχει, αυτό σου λέει, τι παίζει στο μπαρ. Και εκεί οι Έλληνες θα μας πεις. Και εκεί κατά 90% Έλληνες. Έλα. Λοιπόν, πρέπει να κατέβουμε, Ζάχο, πρέπει να κατέβουμε να τα δούμε από κοντά. Είμαι πολλά χρόνια εδώ πέρα. Να κατέβουμε και έρθω και δεν πιστεύω να μου ρίξει τίποτα στη Ρακή, πώς το λέτε. Όχι, αγόρι μου, όχι, παιδί μου. Και αρχίζω να φωνάσω ΠΑΟΚ τίποτα, έτσι. Προχθές έρχονται δύο άτομα εδώ πέρα στο μαγαζί, μου λέει ο ένας, ερχόταν αυτός, έβλεπε κάνα δύο φορές, ήρθε είδε κάτι μάτς. Μου λέει, Τάσο, τι λέω, τι είναι, ρε, πήγα εγώ τη σερβίρα. Μου λέει, αυτός είναι Αριανός. Του λέω, άλλος, έλα ρε, μη λες τέτοια. Εντάξει, λέει το παιδί, δεν ξέρει. Του λέω, γιατί είσαι εδώ πέρα, ρε. Ψαρώνει. Εντάξει, του λέω, πλάκα σου κάνω. Χαλάρωσα. Μια μέρα έρχεται ένας άλλος, μου λέει, φίλε,
λέει δύο τοστάκια και δύο χυμούς. Ήταν με το γιο του. Και μου σφυρίζει ένας ότι είναι Αριανός από Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέω καλά. Εγώ έχω μια τοστιέρα που βγάζει το Πάοκ. Του Πάοκ. Oh, ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, του φτιάχνω δύο τοστάκια, του τα πάω, του φύνω και τους χυμούς, κοιτάει τα τοστ, κοιτάει εμένα, ξανακοιτάει τα τοστ, ξανακοιτάει εμένα. Του λέω... Και λέει πάρ' τα πίσω. Όχι, δεν έχετε. Του λέω φίλε, τα φάζε, τα φάζε, τα πληρώσεις, να ξέρεις. Κολλάει, μου λέει, λίγο τρεμάμενη φωνή. Εντάξει ρε φίλε, εγώ τώρα δεν θέλω, προσπαθώ να μην γελάσω, γυρνάω από την άλλη, σκάω λίγο ένα γέλιο, πάω πιο πέρα, το βλέπω, βγάζει το τηλέφωνο και κάνει βιντεοκλήση στον κορυφό του. Σε ένα παγκοτσί πάνω στο σαλόνι και του λέει κοίτα ρε, κοίτα ρε μαλάκα, λέει τι μου κάνανε εδώ πέρα, κοίτα, κοίτα. Τι λέω μετά. Τι λέω μετά, εντάξει, τα αδερφέ πλάκα σου κάνω, μην τρελαίνεις. Τον κέρασε μετά, τον κέρασε. Όχι ρε, σιγά να πήρες. Άμα ήταν παγκοτσί θα τον κερνούσα. Άμα ήταν παγκοτσί θα τον κερνούσε. Τον πήγε τόσο, ήταν Αριανός ΠΑΟΚ. Ωρε φίλε. Βέβαια. Τίποτα φίλε. Άμα ήταν πάω και το κεφτάκαμε. Παιδιά να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Γεια σου ρε Κασολί. Καλό καλοκαίρι. Μακάρι και ο Άρης να είναι δυνατός. Να είναι δυνατός να μας περιμένουν πάλι όπως την άλλη φορά που λέγανε πέρυσι να ξεβρωμίσει η πόλη μετά από πόσα χρόνια. 7, 5, 8 δεν ξέρω. Έχουμε χάσει και την μπάλα με εσάς. Ρε Ντρούλινγκ τι γίνεται. Μακάρι και μακάρι στην Τούμπα. Όταν τελειώσει να μην χρειάζεται να ξαναπάσει για Βαρβάρα. Τι έλεγαν για τα όνειρά τους, κάτι έλεγαν. Ναι, ποια όνειρά. Φέτος θα πάρουν εκδίκηση. Πέρσι κάτι θα πάρουν εκδίκηση. Θα πάρουν εκδίκηση τα όνειρά τους. Θα πάρουν εκδίκηση. Πάντως καταλαβαίνω ότι θέλετε να φάτε την ώρα, αλλά το ζουράρι θα τον διαβάσω. Και παρά ένα λεπτό να είναι. Ο Ζουράρης και εγώ το διαβάζω και τα είπε μια χαρά πάλι. Α, μια χαρά το πράγμα, συμφωνώ. Θέλω να... Ναι, χίλια χρόνια θα ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το διαβάσεις. Πρέπει να το διαβάσεις. Ωραία, φίλε. Το διαβάζω, χίλια χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, χίλια χρόνια πρωτάθλημα πάω. Τίποτα άλλο. Να είσαι καλό. Γεια σου, Ρετάσο. Λοιπόν, και 10 πήγε. Πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά πίσω στα θεματάκια σου να διαβάσουμε. Δεν έχω μόνο Ζουράρη. Έχω και Χάτζη. Όχι η Χάτζη Αθανασιού, το παιδί που έκανα στο. Γιώργη Χάτζη. Γιώργη Χάτζη, ο οποίος κάποια πραγματάκια είπε. Δεν ξέρω, θα τα σχολιάσεις εσύ. Είπε τον Λουτσέσκου. Τι τον επειδή το κράζει τον Λουτσέσκου, επειδή είπε ο Λουτσέσκου έκανε κάποια σχόλια για την ΚΑΠΑ 21 της Ρουμανίας. Είναι προπονητής προφανώς. Είναι ο Χάτζη. Το πήρε είπε, και το σήκωσε. Ναι, είπε ότι εσκητάει τον πρόεδρο λέει, και τον ΠΑΟΚ που οπλοφορεί και ασχολείται με τα όπλα και Χάτζη. Το Ράσβαν Λουτσέσκο τον ενδιαφέρουν οι οπλοφόροι, τα πιστόλια και ό,τι είναι δίπλα του. Πάντως πώς έχει γίνει ρε φίλε. Ας ετοιμαστεί λίγο όμως για απολογία. Ποιος? Γιατί έχει κινηθεί νομικά η οικογένεια Σαββίδη. Σοβαρά. Φυσικά. Έλα θα το δώσουμε το ρεπορτάζ μετά. Πάμε. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ιατρόπουλος, Ζάχος Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδης, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 των FM στο κέντρο της νύφης του Θερμαϊκού, της πρωτεύουσας της μίας και μοναδικής Μακεδονίας μας. Λοιπόν. Έφαγες. Κάτι ψηλά εδώ που να είναι καλά. Σανιάρισες. Άντε πες για το ζουράρι γιατί θα σκάσεις τα γεννήσεις. Καταρχήν έχουμε το ηχητικό, τι είπε ο Κάρα, για να μην το πάρουμε. Πες τι θες να πεις, το έχουμε το ηχητικό, έτσι δεν το βασίλεις. Εντάξει, για να μην το πάρεις το ηχητικό δεν είναι τίποτα. Βασικά δεν είπε και τίποτα. Βάλτο. Βάλτο. Κάτσε ρε, να μας πει τι θέλει να πει ρε φίλε. Περιμένετε να ακούσουμε πρώτα να τοποθετηθούμε ρε παιδί. Να ακούσουμε τι είπε ο Ζουράρης. Τι είπε ο Ζουράρης. Α, δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο ΠΑΟΚ ουδέποτε θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Τρέγια. Τι είπε. Έτσι είπε. Δεν το είπα εγώ. Ναι, αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο ΠΑΟΚ. Ουδέποτε θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Έχει δίκιο απόλυτο σε ό,τι έχει πει, αλλά έτσι όπως το έχουν γράψει, είναι προκλητικό για να κάνεις κλικ και να το διαβάσεις. Ναι. Είναι ένα τέχνασμα από τα site τα οποία συνηθίζουν να το κάνουν. Για δηλαδή, να μπει μέσα και. Εννοείς. Θα βάλω το ηχητικό για να καταλάβει ο κόσμος τις διαφορές. Να το ακούσουμε. Γιατί. Δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο οποίος μπόρεσε και μείωσε λίγο την επιρροή της παράγκας του Μαρινάκη. Μείωσε ουδέποτε λίγο. Ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε με Έλληνες διαιτητές. Ναι. Ουδέποτε θα έπαιρνε με Έλληνες διαιτητές. Θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Αυτό είναι λοιπόν. Το πρώτο ντάμπλ όμως τότε που συγκρούστηκε. Σταμάτατο. Πετάχθηκε και ο άλλος από πίσω. Άλλο. Έχει άδικο. Καταρχήν να τον πούμε τον κύριο Ζουράρη, δεν ξέρω αν το ξέρει. Ναι. Έλληνες ήταν οι διαιτητές στο πρωτάθλημα. Μόνο στα ντέρμπι δεν ήταν Έλληνες. Πώς δεν ήταν πρωτάθλημα. Δεν ήταν στα ντέρμπι λοιπόν, τα οποία κρίνανε κατά μεγάλο ποσοστό το ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν και τα πολλά τα ντέρμπι, ήταν ξένοι διαιτητές.
Εντάξει. Με ΑΕΚ, δηλαδή από με τα 30... Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άξα. Άρη ήταν ναι. ξένοι διαιτητές. Ναι. Άρα δηλαδή στα 8 στα από 8, τα 30. Στα 8 από τα 30. Στα, ναι. στα 8 από τα 30 παιχνίδια ναι. ήταν ξένοι. Στα 8 από τα 30 λοιπόν που είναι μάτσε κλειδιά. Ναι. Τα προηγούμενα ναι, χρόνια έτσι όπως, είπε αυτός, έτσι όπως το είπε αυτός εννοούσε ότι είναι σόλα. Εγώ θέλω σόλα να είναι ξένοι. Ναι. Μαζί λοιπόν. Σου. Αλλά δεν έχει καθόλου άδικο. Λοιπόν. Αν και διαφωνώ. Με τις απόψεις του, με τον τρόπο λειτουργίας του κυρίου ναι. Ζουράρη, με τον στο τρόπο, συγκεκριμένο. Με τον τρόπο λειτουργίας που έχει. Άλλο πιέζαμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ωραία, στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο για απόλυτο δίκιο. Ωραία. Εντάξει, είναι κάτι που θέλετε και εσύ, όχι θέλετε, που θες και εσύ για τη δική σου ομάδα. Σε όλα τα μάτσα παίζουν ξένοι διαιτητές. Και παίζουμε εσύ. Γιατί φυσικά θέλω σε όλα τα μάτσα. Αυτό που είπε ο Ζουράρης είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει Παοξής που θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Παοξής που θα ψηφίσει, λέει ο Ζουράρης, Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Μαρινάκη, τον καταστροφέα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο οποίος μας άλλωσε επί 30 χρόνια με τις παράγκες. Ναι. Λέει ψέμα. Ναι. Λέει ψέματα. Δεν υπήρχαν παράγκες που 30 χρόνια βιάζανε φύση και παραφύση όλες τις ελληνικές ομάδες. Όλες. Όχι τον ΠΑΟΚ. Όλες. Όλες. Εκτός μέσα, μέσα σε όλες είναι και ο ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί ίσως μόνο και... τον ΠΑΟΚ έβαζε ο κύριος Ζουράρης. Ίσως και λίγο παραπάνω τον ΠΑΟΚ. Α, τον ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω. Αν δεν υπήρχε, ναι. λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ πάμε σε ψηφοδυρικές ναι. καταστάσεις. Ναι. Κάνει αβάντα ο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν οι ΠΑΟΞΙΔΕ ΣΥΡΙΖΑ. Μα δικό του κόμμα έχει. Γιατί κάνει το ΣΥΡΙΖΑ αβάντα. Εάν δεν υπήρχε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ναι. μπόρεσε και μείωσε, ναι. πρόσεξε, μείωσε την επιρροή της παράγκας του Μαρινάκη, ουδέποτε ο ΠΑΟΚ με Έλληνες διαιτητές θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Είπε, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε, μείωσε την επιρροή. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ναι. τι εννοεί ο ποιητής. Ναι, και μετά θα πω εγώ τι εννοεί. Τι εννοεί ο ποιητής. Πάρε παράδειγμα πέρσι τον Κομίνη, τον Μποντίκη και τον Αρετόπουλο. Οι οποίοι δώσανε τρίποντο στον Ολυμπιακό και κάνανε δώρο στην ΑΕΚ ένα πρωτάθλημα. Ναι. Έχει άδικο. Έχει. Αυτό είπε λοιπόν ο κύριος Ζουράρης. Περίμενε, που έχει άδικο. Θα τοποθετηθώ και εγώ. Τελείωσα. Τελείωσα. Τελείωσα αυτό είναι. Δύο κουβέντες νομίζω που αντιπροσωπεύουν. Για να το πάμε, για να πάμε ναι. στο σοβαρό και να μην κάνω. Εγώ δεν θέλω. Άμα θέλω να τσιγκλίσω, τσιγκλίσω. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για να πάμε στο σοβαρό του θέματος. Στην ουσία, τι είπε για μένα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Τι είπε ο Ζουράρης. Αυτό που σου λέω εδώ πέρα. Ότι αν δεν έχεις κάποια πραγματάκια. Όσο καλός να είσαι, όσο καλή ομάδα να έχεις, στην Ελλάδα δεν πρέπει να λιώνεις τα λεγόμενα του ανθρώπου. Όχι, πάψε λέω... να είστε αυτή την προπαγάνδα να την έχετε. Πείστε ακριβώς τι είπε. Αυτό ακριβώς λέει. Μα παραποιείς τα λόγια του ανθρώπου. Καθόλου δεν τα παραποιώ. Μα ακούμε το ηχητικό, διαβάζουμε από τα site και οι δύο τι λέει και εσύ μας λες άλλα. Το νόημα λέω εγώ. Αυτό, νόημα, όχι, λέω. Αυτό είπε κάτι συγκεκριμένο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εσύ καταλαβαίνεις τι θέλεις. Ο άνθρωπος είπε κάτι, δύο πράγματα συγκεκριμένα. Τι είπε. Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπόρεσε και μείωσε. Επεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρωτάθλημα. Μείωσε δηλαδή. Την επιρροή της παράγκας του Μαρινάκη. Ποια παράγκα του Μαρινάκη. Ουδέποτε ο ΠΑΟΚ με Έλληνες διαιτητές θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έχουμε... Δύο χρόνια έχουμε τέτοιο. Πώς λέγεται, γραμμένο έχουμε. Δεν έχουμε Μαρινάκη, δεν έχουμε Κερτζίκη. Δεν αναφέρθηκε. Γραμμένο έχουμε. Δεν αναφέρθηκε σε γραμμένο. Ποιος κάνει γραμμένο. Μιλάμε, λοιπόν, να ξέρουμε τι σχολιάζουμε. Ναι, να ξέρουμε. Σχολιάζουμε αυτό που είπες ότι εσύ είπες εσύ και οι συνοπαδοί σου κάποιοι. Ότι ο Ζουράρης δήλωσε αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να πρωτάθλημα. Και το αναλύσαμε έτσι ακριβώς όπως το είπε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα στα λεγόμενά του, γιατί είναι αλήθεια όσα είπε. Εγώ λέω. Εσύ αυτά που λέει όμως, θα λες ότι κάποια πραγματάκια. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ λέω. Για να κλείσουμε και πάμε στον κόσμο. Λέω στην ουσία, λέει αυτό που σου λέω και νομίζω λίγο πολύ όλοι το συμφωνούμε, ακόμη και συνοπαντή σου και αρκετοί μάλιστα που βγαίνουν. Ότι στην Ελλάδα, αν δεν έχεις κάποια παρελκόμενα, εκτός βέβαια και την καλή ομάδα, εγώ δεν λέω ότι δεν έχεις καθόλου ομάδα και μόνο με τα παρελκόμενα παίρνεις πρωτάθλημα. Όχι. Έχεις και καλή ομάδα, αλλά όσο καλή ομάδα να έχεις, έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν δεν έχεις τα παρελκόμενα, δεν θα πάρεις ποτέ πρωτάθλημα. Βρε, η Ρεάλ να είσαι, η Μπαρτσελόνα, η Μάτζεστερ, η Λίβερπουλ. Και πάμε, έτσι, ναι, πάμε στις γράμμες. Αυτά λοιπόν, είπε ο κύριος Ζουράρης. Λοιπόν, που βέβαια δεν μας τα έλεγε πριν, τώρα μας τα λέει ο Ζουράρης. Πάντα τα έλεγε. Αυτά λοιπόν τα παρελκόμενα. Έλεγε να πάει να συνουσιαστεί ο Άρης. Αυτά έλεγε. Αυτά λοιπόν τα παρελκόμενα, τα οποία τα επικαρπώνονται όλες οι ομάδες, ποια είναι. Ποια είναι. Είναι το γκρέμισμα της πρασινοκοκκινοκίτρινης παράγκας που βίαζε φύση και παραφύση τις ομάδες Θεσσαλονίκης τουλάχιστον. Αυτό που αφορά εμάς.
Αυτό γινόταν. Και σε αυτό, αυτό, γινόταν. Και βέβαια, σε αυτό το επαναλαμβάνω, πρέπει να πάτε να ανάβετε κερί στον Ιωάννη Σαββίδη. Σε κανένα όλοι δεν ανάβουμε κερί. Όλοι σας. Όλοι σας. Αυτονόητο να κάνουμε. Αντί να το χλεβάζετε. Δεν χλεβάζουμε κανένα. Και με γάβρο πρόεδρο δηλωμένο που έχετε. Με γάβρο πρόεδρο δηλωμένο έχεις, δε φίλε. Βρέθηκε ένας άνθρωπος και καθάρισε. Και καθάρισε. Παλιά δήλωση. Θα με αφήσεις να μιλήσω. Βρέθηκε ένας άνθρωπος και καθάρισε την πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα. Για να κάνει τη δική του παράγκα. Που σε βίαζε. Φύση και παραφύση. Εγώ δεν είδα καμιά παράγκα την χρονιά που πέρασε. Αντιθέτως είδα, αντιθέτως είδα τον ΠΑΟΚ να αδικείται βαθμολογικά σε πολλά μάτς. Μην τα λες αυτά, ευνοήθηκε. Μην τα λες αυτά. Αδικήθηκε σε κάποια άλλα. Πάμε στις γραμμές να δούμε τι λέει. Κάποια ευνοήθηκε, κάποια αδικήθηκε. Εντάξει, δεν ήταν σαν τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτά είπαμε. Όλα αυτά που σχολιάζουμε όλη τη χρονιά δεν τα λάβαμε. Αλλά αποφασίστε επιτέλους. Ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τίτλους με Πασόκ. Του Κουλούρε και του Τσογατζόπουλου. Πήρε. Παίρνει με ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Πήρε. Και του χρόνου που θα πάρει θα με είναι και, θα είναι και θα του Κούλι. Ο Άρης Ντάμπλ θα σε εξηγήσει. Θα είναι και του Κούλι. Μπράβο, Βασίλη. Και αποφασίστε ρε παιδιά τι θα γίνει. Του χρόνου και με ποιον τελικά είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Με όλους, χαμελέον. Τρελαθούμε. Πάμε. Πάμε. Ξέρετε τι να κάνετε από τη μούρλα σας και τον κομπλεξισμό σας που φέρνουμε κύπελα, ντάμπλ και πρωταθλήματα. Έχετε χαζέψει. Σε έχω και χάτζι και θα μου πει μετά τι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Χρήστο Ποσέρες, Ζάχο του χρόνου, όποια κυβέρνηση και αν είναι, εμείς θα πάρουμε ένα τίτλο. Είτε αυτό είναι δεδομένο. Α, δεν ξέρω, αυτό σε επόμενα δύο χρόνια θα πάρει τίτλο Άρης. Εντάξει. Δεν πάει περισσότερο, τελείωσε. Λοιπόν. Απόψη μας, έχεις δίκιο. Γελάει και μπορεί να έχει δίκιο, εντάξει. Εντάξει, ας το... Δηλαδή θα πάρει ο Άρης και δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός ή Άκη ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέει ο Ζάκος. Θα πάρει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα και ο Άρης κύπελλο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός λέει να μείνει τρίτη χρονιά ατίτλος. Το πρωτάθλημα θα πάρει ο Ολυμπιακός και κύπελλο ο Άρης. Τι σε κάνει. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει τίποτα. Γιατί τι είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή η Μπαρσελόνα. Ο ΠΑΟΚ είναι το αφεντικό της χώρας. Σιγά. Κοίταξε, Ζάκο. Αυτό ισχύει. Τι σιγά. Φέτο είναι πρωταθλητή και κύπελλο. Έλα. Έλα, ο Άρης μπορεί να πάρει και του UEFA, έτσι. Ένα τίτλο είπαμε. Και αυτό είπαμε. Και του UEFA μπορεί να πάρει. Ε, καλά, μην γινόμαστε τώρα σαν... ποιος το είχε πει λοιπόν, αυτό. Άπλου, λοιπόν, άπλου, τον... άπλου. Σαν... ποιος το είχε πει. Ο Μαρτίνες, ο... ναι. Του είχε πει ο τέτοιος, δε, αυτός που είχαμε παλιά, πώς το λένε, δε. Όχι, ένας του Ηρακλή είπε, ναι, είπε κάτι. Ο Χούλης. Όχι, ένας δικός μας που είχε κάνει. Ο Χούλης το είχε πει και λίγο σε Αρκεχαγιάς κάτι είχε πει. Πιο παλιά. Λοιπόν, Ολυμπιακού πρέπει να είναι. Καταρχήν, ναι, πάμε. Ο Μαρτίνης είναι καλή παραμονή. Είναι που ξέρει πολλά κιλά μπάλα το παλικαράκι. Είναι ποιοτική εναλλακτική λύση, όντως. Είναι, όχι, έδειξε σε μερικά μάτια ότι ξέρει πολλά κιλά μπάλα και είναι λίγο έτσι φάση Γκαρσία. Είναι λίγο Γκαρσία, άμα του δώσει λίγο αέρα. Είναι αυτό που λέμε υδραυλικός. Γυρίζει γύρω από τον άξονα του πολύ εύκολα. Ο Μαρτίνε. Αν του δώσει λίγο παιχνίδια να πάρει, να έχει στα πόδια του παιχνίδια, ναι. Θα κάνει παπάδες, εγώ πιστεύω. Και εγώ τον πιστεύω, φίλε, και εγώ τον πιστεύω τον παίκτη, αλλά εντάξει, όπως λέει και ο Τάσος και εγώ, στο γήπεδο όλα αυτά φαίνονται, έτσι. Μα όχι, το Παλκαράκι φαίνεται ότι ξέρει μπαλάρι. Ξέρει, ότι ξέρει. Φαίνεται. Δεύτερον, εγώ δεν θέλω αυτό το Τζέρτσε. Προτιμώ να μείνει ο Ματέο. Ποιον δε τον? Αυτό το Τζέρτζι, πώς δεν το λένε, νομίζω, αυτά. Φίλε, να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν νομίζω. Οπότε μην το αναπαράγουμε και τζάμπα, μην δίνουμε έτσι. Δεν νομίζω. Τι πράγμα? Να υπάρχει αυτή η περίπτωση. Να... εκτός τι να πω, αν έρθει κινέζικη βοήθεια. Δεν ξέρω. Δεν τον θέλω, όχι, δεν τον θέλω. Εγώ προτιμώ αυτό που ξέρουμε, τον Ματέο. Έτσι, έτσι. Και εγώ, με τη δική σου τέτοια είμαι. Ναι. Με τη δική σου λογική. Φετβατζίδης, ξέρουμε τι παίζει. Δύσκολα έφυγε. Λέω, δύσκολα, όχι. Δύσκολα. Δύσκολα. Αν δεν καρποφορήσει καμιά από αυτές τις ενέργειες αυτών που είπες, δηλαδή Γκαρσία, Μαντσίνη που ακούγεται ή κάποιον άλλον, μπορεί να μείνει και ο Φετβατζής, δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Είναι καλό παιχτάκι αυτός. Καλό είναι ρε φίλε, αλλά δεν έχει το μυαλό του στο ποδόσφαιρο, τι να το κάνουμε. Τον εαυτό του κάνει κακό. Εντάξει. Τον εαυτό του κάνει κακό, δεν κάνει σε εμάς, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Και άλλοι πολλοί υπήρχαν ταλαντούχοι, αλλά. Okay. Έλα, αυτό, να μείνουμε ματέο, αυτό θέλουμε. Να μείνουμε ματέο. Περιμένουμε, φίλε. Όσο δεν ακούσω ότι έχει κλείσει κάπου, οι ελπίδες του Άρη κάθε μέρα μεγαλώνουν. Αυτό λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική. Έγινε, παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά, Χριστό. Να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Έλα, το όνομά σου, αν θέλεις, φυσικά, έτσι. Γιώργος Χανιώτη. Δεν μπορεί να είσαι ο Γιώργος από Χανιώτη τώρα. Στο πάρε, πλάκα με κάνεις. Αυτό είναι. Τώρα πάλι αλλάζει τη φωνή σας, εσείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πλάκα με κάνεις. Αλλάζει τη δεν φωνή σας. Δεν μπορεί να με βγω. Δηλαδή, το μου κάνει τη βότη κάποιος την πλήρωσε. Όχι, εντάξει, οι πρώτες τρεις λέξεις που είπες, καμία σχέση. Μετά, εντάξει, είσαι γνωστός. Ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έτσι, πάμε.
Ναι, καλησπέρα μεγάλη σε όλη την καλύτερη παρέα Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, θέλω να πω να ευχηθώ στην ομάδα της πόλης, της καρδιάς μας, λοιπά, να μπορέσει να κάνει αυτά που έκανε ο ΠΑΟΚ, ναι, έτσι και να σηκώσει τίτλους. Εγώ χαίρομαι να σας δω, ξέρεις. Ένα τίτλο το δικαιούμαστε, νομίζω. Εσύ. Το δικαιούστε, ναι, το δικαιούστε, αλλά να κάνετε και κάτι, έτσι, κοιτάξτε να δεις. Φυσικά, ναι. Να μην γίνεται όμως κουτσαβάκια πίσω από τον άλλον, έτσι. Από ποιον άλλον να εννοείς. Ξέρεις ποιον να σου λέω. Αυτό που γουστά τα αφεντικό σου, ξέρεις, όχι, ο πρόεδρος. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν νομίζεις. Όχι. Τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Όχι, δεν ξέρω, τι ξέρω. Τα ξέρεις, τώρα δεν... Όχι, δεν ξέρω. Όταν θα παίξει Ολυμπιακός Άρης τελικό, ο Ολυμπιακός, ναι, θα είναι πρωταθλητής, θα έχει μία κλάση καλύτερη ομάδα και κερδίσει ο Άρης, τότε δικαιούσε να λες αυτό που λες. Άκουσε, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, θα κάνει πολλά χρόνια. Λέω, όταν είναι σε 10 χρόνια, ρε παιδί μου, υγεία να έχουμε και εσύ και όλος ο κόσμος. Και είναι μία κλάση καλύτερος από τον Άρη και παίξει ο Ολυμπιακός Άρης τελικό και κερδίσει ο Άρης άνετα και με offside goal, τότε έχεις δικαίωμα να το πεις. Θα πω, δεν θα με αποστομώσεις. Δεν σε αποστομώνω ποτέ, ξέρεις, εγώ είμαι αντικειμενικός. Ο άλλος γελάει από δίπλα. Ο άλλος πάντα γελάει. Εγώ δεν έκανα τίποτα τώρα. Πάντα γελάει, είναι... Εγώ δεν είμαι αμέτωχος. Είναι και μέτωχος, αλλά αμέτωχος. Όχι, αμέτωχος, ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Να βγάλετε, να κάνετε μεγάλο σαυρό στον Ιπά Σαββίδη, από αυτά που έχει κάνει ο Σαββίδης. Έτσι. Ζάχο, να τα βλέπετε λιγάκι. Δεν είναι ντροπή εδώ, μην ακούω τώρα. Βγαίνει ο άλλος και λέγει τι λέει τα λοιπά. Ποιος, ο Ζουραρίς. Ναι, ρε. Παοξής είναι, βάλτε το στη θέση του, ρε παιδιά. Τι Παοξής είναι, μόρτα, άστο να μην τρελαθώ. Παοξής είναι, έτσι λέει, παιδιά. Συγγνώμη λίγο, είπε κάτι που δεν ισχύει. Ισχύουν όλα. Όλα ισχύουν. Τότε γιατί τον κράζει, φίλε. Αυτό που είπε ισχύει. Δεν το κράζω. Όταν λέει τρέλες, εντάξει, θα την πούμε, αλλά τώρα δεν είπε κάτι που δεν ισχύει. Όχι, δεν είπε τίποτα το μεμπτό, έτσι. Απλά το πήραν τα site και κάναν πρωτοσέλιδα όλα για να κάνουν το κλικ. Ότι ο Ζουράρης είπε ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λένε όμως για ποιο λόγο το είπε. Πάντως, ρε φίλε, ποιος είναι ο άλλος που μιλάει δίπλα, το κύριος Λαζαρίδης. Ναι. Λαζαρίδης. Αμέσως ο κύριος Λαζαρίδης να μην, ας πούμε, λίγο φάνηκε ο κύριος Ζουράρης ότι, ας πούμε, πιο πολύ ΠΑΟΚ από αυτόν και αμέσως. Βάλτο μία ακόμα, ρε Βασίλη. Να πάρει ο κύριο, πήρε από πίσω την αντίδραση του κυρίου Λαζαρίδη. Αν θέλεις να ακούσουμε λίγο, ότι έκανε αγώνα με τον Βασιλιάδη τότε που κλέψαν πέρσι το πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτή η πολιτική, και εγώ δεν λέω καλά έκανε, αφόσον με τη λογική του κλέψαν το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ να κάνει. Δεν είδα τον κύριο Λαζαρίδη όταν σφάζαν τον Άρη να λέει τίποτα τον κύριο Λαζαρίδη. Το σφάζαν τα χωριά. Εκτός αν ενδιαφέρεται μόνο για τις ψήφους των ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Τότε όχι. Όταν είναι Παοξής και ενδιαφέρεται μόνο για τις ψήφους των Παοξίδων, εγώ το σέβομαι. Να το πει. Εγώ το σέβομαι και θα τον. Παλαμάκια θα του δώσω. Βάλτε χειρικό λίγο. Παλαμάκια. Βάλτε. Εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπόρεσε και μείωσε λίγο την επιρροή της παράγκας του Μαρινάκη, ουδέποτε ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε με Έλληνες διαιτητές. Ουδέποτε θα έπαιρνε με Έλληνες διαιτητές, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο ντάμπλ όμως, τότε που συγκρούστηκα εγώ με τον Βασιλιάδη, εκλάπη επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, το θυμάσαι. Γιατί... Όταν μας έκλεψαν τους τρεις βαθμούς με τον Ολυμπιακό τότε, και στη συνέχεια τους τρεις βαθμούς με την ΑΕΚ, που ενώ βάλαμε γκολ και έπρεπε το παιχνίδι να λήξει με νίκη του ΠΑΟΚ, το θυμάσαι με τι τρόπο μας πήραν. Και τότε ήταν που συγκρούστηκα εγώ με τον Βασιλιάδη. Άμα συγκρούστηκε. Πες μου ένα που συγκρούστηκε για τον Άρη. Αυτό σου λέω. Βουλευτής Θεσσαλονίκης είναι ο κύριος. Ρε φίλε. Βουλευτής Θεσσαλονίκης. Βουλευτής Θεσσαλονίκης, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ πήρε double και του το κλέψανε. Πώς το κλέψανε, ρε φίλε. Πώς το κλέψανε. Με τον Κομίνη και τον Ποντίκη. Δεν το κλέψανε. Σου δεν λες. Άντε πάλι. Εσύ δεν λες, ρε, ότι πήρε. Ωραία, Ζάχο, να μα κάνει. Εντάξει, άντε, εντάξει. Τζάπα μιλάμε τώρα. Τι πάλι τα ίδια θα λέμε. Ζάχο, Ζάχο. Ζάχο. Έχει δίκιο. Δηλαδή, άμα παίξει τώρα μετά από 50 χρόνια σε ένα τελικό. Να βάλεις ένα τέτοιο γκολ, να στο ακυρώσουν, να σου κλέψουν τον τίτλο και να μην έχεις την απέτηση ένας βουλευτής μέσα που ενδεχομένως είναι και Θεσσαλονικός και Αριανός να μην την πει στο Βασιλιάδη. Μα εγώ δεν άκουσα, αυτό λέμε. Άρα τζάμπα τσατίστηκες. Εγώ δεν είπα να μην κάνει για τον ΠΑΟ. Ναι. Είπα, είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης και καλά έκανε για τον ΠΑΟ. Ναι. Λέω, τα σφάζαν τον Άρη τα χωριά
Και έπεφτε κατηγορία. Πού ήταν ο Λαζαρίδης? Δεν ήταν, ρε φίλε. Ο Λαζαρίδης πού ήταν? Να σου απαντήσω. Ναι. Ο Λαζαρίδης, γιατί ναι, λείπει και 5 χρόνια ναι, από τη μεγάλη κατηγορία. Όταν ήταν δεν ήταν βουλευτή τότε. Να βγει να μιλήσει. Δεν ήταν βουλευτή. Να βγει να μιλήσει. Εγώ δεν έβγαινε. Ο δικό σου, εγώ δεν είπα. Ο δικό σου που τον έχει σημαίνει ο Ιωαννίδης δεν έβγαινε. Αυτό σωστό είσαι. Μην τα λε εμένα. Στου Αριανού πέστα. Στου Αριανού δεν μιλέ. Εγώ τον έχω κράξει. Εσύ τι είσαι δηλαδή. Δόξα Κρανούλα. Εγώ ενώ. Πάλι πάω. Επειδή και εσύ δεν μ' άκουγες, ναι, τι έχω πει εγώ για τον Ιωαννίδη, άστο. Ναι. Ξέρω τι έχεις πει. Άρα μη μου λες εμένα για τον Ιωαννίδη. Κολοτούπα μεγάλη είσαι. Εγώ. Ναι, όταν το χειροκροτούσες και τον έκανες. Άντε να μην πω ότι στον αέρα. Με στο εμένα, παλέ, ναι, εσένα, ναι. Όχι, σαν το ναι, στο παλέ, ένα λεπτό. Ναι, στο και προπονητάρα και κοουτσάρα και ξέρω εγώ. Ένα λεπτό. Και τεμενάδε. Δεν θα λέτε μόνο για το Ζαγοράκι. Σαν προπονητή του Άρη, φυσικά το χειροκρότησα. Σαν υφυπουργό που έπεφτε το σφάζα τον Άρη τα χωριά και υφυπουργία του έπεσε ο Άρης, θα το χειροκροτήσω. Σε παρακαλώ πολύ. Βασίλη, φέρ το νερό. Κοκκίνης. Μια χαρά είμαι. Καθόλου τι να κοκκίνησε. Έλα. Τι λέβαλα. Εντάξει, και αυτό σε προηγουμένω έπαθε. Έχω μια... χαλαρά, είναι καλοκαίρι. Μια έκρηξη που γάτσα την έπαθε. Καλοκαίρι, λοιπόν. Πετάχτηκε από το. Χαλαρά. Άμα το δει πώ πετάχτηκε. Πέρασε τον Μπούμικα χωρίς κοντάρι. 5,92 πήδησε. Λοιπόν. Έλα, το, το κοντάρι δεν φαίνεται, ρε φίλε. Τι να κάνω. Καλή συνέχεια, άντε. Τι καλή συνέχεια. Τι είναι, α, μίλησε. Αυτό ήταν. Τι να κάνω, άσχετη να μου παρέσει κανένα. Τώρα κάτσε να σου πω και για το Χάτζη, περίμενε. Πέσε. Άντε, κλείσε. Άντε, Χάτζη, γιατί δεν είναι. Όχι, θα έχουμε διάλειμμα. Έχουμε τελευταίο διάλειμμα. Άντε, να μιλήσουν, έλα, μίλα. Γεια σου, Γιώργα, από την Ασπρόμαυρη Χανιώτη. Γεια σου. Ασπρόμαυρη μόνο κάτι τηλεοράζει παππούδων το 1860 σε Χανιώτη. Έκλεισε, ευτυχώ. Κάνουμε διάλειμμα τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί για τα τελευταία μάλλον. 3-10, 2-87 και 3-8, για ένα 20 λεπτάκι γεμάτο έτσι, θα έχετε έτσι, εδώ να τα πούμε. Έχουμε και άλλα θεματάκια έτσι. Πάντως ρε Βασίλη, πραγματικά με εντυπωσιάζει με τις επιλογές σου. Τις επιλογές σου ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Βασίλη, πες το ποιος το βάλε αυτό. Τι είναι. Καλά, εντάξει. Τι ποια στρέγια σου. Ούτε αυτό πιστεύεις, ότι είναι ηχολήπτη μας. Καλά, ηχογλύπτη τον έλεγε. Τώρα ηχολήπτη έγινε. Ηχολήπτη. Τι θα βγάλει από εκεί, πώς λέει το τραγούδι. Δεν βλέπω, λοιπόν, έχω και τα μάξι. Χρειάζεται κάμερα. Χρειάζεται κάμερα στο στούντιο να σας δείξω τι έκανε. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Κάτι περισσότερο από 10 λεπτά ακόμη. Τι έγινε με τον Γιώργη Χάτζη. Κάτσε, τι είπε, κάποιο του τη βίδωσε, κάτι θα είπε και ο άλλος ο αυτός που λειτουργεί με το. Τίποτα, άκουσε λίγο να δεις τι. Που λειτουργεί, πρέπει να το πω, λειτουργεί ναι, ψεύρωστα αυτή, γι' αυτό φορά και το σκούφο, έχει ένα καλωδιάκι και παίρνει συμβουλές από τον μπαμπά. Κάτι είπε αυτός βασικά, δεν ξέρουμε τι είπε, εντάξει. Σκάσατε ρε με τον Λουτσέσκο, κάτι... σκάσατε. Ποιο, με ποιον, άκου τώρα λέει καλώδιο και παίρνει συμβουλές από τον μπαμπά. Επειδή σε είχα ρωτήσει και το χειμώνα και δεν μου είχες απάντηση. Αλήθεια εκείνο το... Τι έγινε. Όνοψη. Ακόμη με εκείνο το ζάσταβα είναι ο τέτοιος, ο Ρασβάν. Όχι, δεν, κάει και εκείνο. Κάει και εκείνο. Κάει και. Ναι, το κάνει. Ναι. Κάει και. Από κάνει κεραυνό, θα το χτύψει κεραυνό. Όχι, ρε, τρομοκρατική ενέργεια, τα καζάκια ναι, και τέτοια. Το πιστεύω, το πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Έκανε, έτσι έκανε. Η 17 Νοέμβρη πιστεύω ναι, ήταν, ναι. Τέλος πάντων, ο Χάτζη, τι είπε ο άνθρωπος, ρε. Τέλος πάντων, κάτι είπε λοιπόν, και του τη βίδωσε. Άκου, άκου λίγο, λοιπόν, να τα πούμε, θα πάρουμε την αρχή. Ναι. Ο Λουτσέσκου. Ναι, δεν ξέρουμε τι είπε ο Λουτσέσκου. Κατέθεσε, βέβαια, την, είμαστε... κατέθεσε την άποψή του ναι, για τη φουρνιά για τη γενιά της K21 της Εθνικής Ρουμανίας. Ναι. Ποιος το ρώτησε. Για κάποιους που. Σε ρουμάνικη ιστοσελίδα, ρε. Ναι, ναι, συνέντευξη. Telecom Sport. Προφανώς, ναι, δεν διάβασα τι ακριβώς είπε. Ναι, όχι, αλλά προφανώς αναφέρθηκε ότι η συγκεκριμένη ομάδα την οποία κουουουτσάρει ο. Είναι Ατάλαντη, ας πούμε, πήγε. Γιώργη Χάτζη. Έχει 5-6 καλούς ποδοσφαιριστές. Να πούμε δεν... ότι είναι στα ημιτελικά, έτσι. Ναι. Της K21. Δεν είπε ότι όλα τα παιδιά είναι ρε παιδί μου φερέλπης και ότι έχουν μέλλον και και, ναι, και, 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 και. Και την ψώνησε ο. Ο Χάτζη. Ο Χάτζη αυτός εδώ πέρα, ο οποίος δεν είναι και. Και αυτός εδώ πέρα. Ναι, και... Πώς έγινε. Ο μεγαλύτερο. Α! Πώς... Σαν κουλουρτζή τη Ζημισκή είναι. Ρε, αυτό έχει δίκιο. Αλλά είναι ήταν ο μεγαλύτερος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής ever, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Πέρασε μεγάλα. Ναι. Μεγάλες δόξες. Real, ναι. Αν θυμάμαι καλά, Real βασικό. Λοιπόν, ο Χάτζη λοιπόν, ο οποίος προσβλήθηκε με όλα αυτά που είπε ο Λουτσέσκου, ναι, που στην ουσία δεν είπε, δεν προσέβαλε κανέναν, ναι, ανέβασε τους τόνους ναι, και δημόσια έδωσε μια απάντηση προς τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, ναι, ο οποίος ξέφευγε πάρα πολύ με τα λεγόμενά του, ναι, ο οποίος, πες μας τι είπε. Τι λέει, κάτσε να τους αξίζω συγχαρητήρια, λέει, ναι, αυτά, για τις δηλώσεις του Λουτσέσκου.
Δεν ξέρω γιατί ο Ράσβαν, όχι Ράσβαν, Ράσβαν, Λουτσέσκου είπε αυτά τα πράγματα, λέει ο Χάτζη, για αυτή την ομάδα νέων της Ρουμανίας. Είναι μια σπουδαία γενιά και διαθέτει πολλούς σπουδαίους παίκτες και όχι μόνο 5-6 όπως είπε ο Λουτσέσκου. Ναι. Ίσως δεν ξέρει τι σημαίνει να χτίσει μια φουρνιά. Ας πάει στην Ελλάδα στον πρόεδρό του, τον Ιβάν Σαββίδη, που έχει τον ΠΑΟΚ με πιστόλια και όλα τα άλλα. Είναι αντιαθλητικά λάθος αυτό που είπε για αυτά τα παιδιά. Ναι, τι σχέση έχει τώρα ο ΠΑΟΚ με τον πρόεδρο και τον Λουτσέσκο με την ΚΑΠΑ 21 της Ρουμανίας? Ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να το ξέρω. Τι σχέση έχει? Ρώτα το Χάτζη. Ναι, είναι μια, νομίζω, βλακώδης δήλωση την οποία έχει κάνει. Για να είμαστε όμως σωστοί, έτσι, πρέπει να ξέρουμε και ακριβώς τι είπε και ο άλλος, έτσι. Να σου λέει αυτό, φίλε, τι αυτό, είπε. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, στο λέει εδώ. Ναι. Γιατί ο Ράσβαν Λουτσέσκου είπε όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, το είπε. Αυτή η ομάδα είναι μια σπουδαία γενιά. Μήπως έχουν τίποτα παλαιότερα. Και διαθέτει πολλούς σπουδαίους παίκτες και όχι μόνο 5-6 όπως είπε ο Λουτσέσκου. Αυτό που σου είπα. Είπε. Ναι. Είπε ότι και μόνο 5-6. Αυτό τον πείραξε τόσο πολύ. Κάτι άλλο θα έχει γίνει. Το χάτσε. Παλαιότερα προφανώς. Φτάνει ρε με το πω, τι κουνούπι είναι αυτό. Αυτό δεν κουνούπι, ρε φίλε. Αυτό είναι αυτό? Το Μιράζ 2000 να μου. Και τέλος πάντων, και ο Ρασβάν λέει, το Ράσβαν Λουτσέσκο τον ενδιαφέρει πιο πολύ ο ΠΑΟΚ, οι οπλοφόροι, τα πιστόλια και ό,τι είναι δίπλα του. Αυτά είπε, δηλαδή αυτά που ενδιαφέρουν την ομάδα. Προσπαθώντας να υποτονίσει και να κάνει τον Ράσβαν Λουτσέσκο να θυμώσει, είπε όλα αυτά. Για όλα αυτά, πήρε μπάλα και άλλους, λες. Για όλα αυτά όμως θα πρέπει να απολογηθεί, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης, γενικά η οικογένεια Ιβάν Σαββίδη, κινείται πλέον δικαστικά. Υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός από τις δηλώσεις του Γιώργη, του Γιώργη Χάτζη. Υπάρχει και ανάρτηση από τον Ιό Σαββίδη, από τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος έχει βάλει μια φωτογραφία του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Έτσι το λένε αυτό, να. Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ναι, στο Τιτανικό, στο Insta. Το Τιτανικό δεν τον Τιτανικό, ναι, το είδα, ρε. Δεν έβλεπα αυτόν, την άλλη έβλεπα. Ο οποίος λέει, Γιώργος Σαββίδης, ο χρόνος μου, τα λεφτά μου, η οικογένειά μου και ο σεβασμός μου δεν είναι για να παίζει μαζί τους, κάπως αλλιώς το λέει. Ναι. My time, my money, my family and my respect are not to be fucking with. Η άλλη που σου άρεσε στο Τιτανικό ποια είναι? Η Rose, έτσι τη λέγανε. Όχι, που είναι παίκτης του Άρη. Rose, δεν τη λέγανε. Kate Blanchett. Στο έργο, ρε, πώς τη λέγανε. Πού να ξέρω εγώ πώς τη λέγανε. Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν είπες, ρε. Ναι, ρε, φίλε. Στο έργο Λεωνάρντο Ντικάπριο το λένε. Όχι. Στην πραγματικότητα. Πώς τον έλεγαν στο έργο. Πού να ξέρω πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε στο Τιτανικό, ρε. Νικόλα. Στο... Πού να ξέρω. Όχι, ρε, πώς το λέγανε. Έλα. Όχι, ρε. Στο έργο, ρε, Παξιμάδη, πώς το λέγανε. Στο σενάριο. Ναι. Κυριώργο. Ναι. Κυριώργο. Ναι. Τον Παπαδόπουλο πες μέσα, ξέρει αυτά. Αυτός και ο Βαθύλακος τα ξέρουν. Google, στον Ασλαμάπαρε, αυτός είναι καλός αυτά. Ναι. Α, παίρνουμε, να σου πω, κάνεις ένα, σου πω, το πω εγώ. Πάντως, ο Ρόουζ νομίζω ότι λέγανε αυτή, ναι. Ρόουζ τη λέγανε. Θυμήσου, ρε, όταν τον άφηνε το χέρι που ήταν παγωμένος και βυθίστηκε, πώς τον έλεγε, που τον φώναζε και σφύριζε μετά, πώς το λέγανε, ρε. Να είναι καλά αυτό το ματζαφλέρι εδώ που λέγεται το 97, Τζακ, ο Τζακ, ρε φίλε. Φίλε, του 97 είναι ο Τιτανικός. Το 97, έχω ζαλίστηκα τώρα. Τότε που, 22 χρόνια. Τότε που έπεσες, υποβιβάστηκες και πήρε πρόκριση μεγάλη ο ΠΑΟΚ στο Χάιμπουρι. Να... Με το Βρίζα. Τι ήθελα και το είδα κι εγώ και τι βλάξε. Αλήθεια. Ναι, βγάλ τον οπωσδήποτε. Τζακ Ντόνσον. Τζακ Ντόνσον. Τζακ Ντόνσον. Και η Ρόουζ. Έλα, καλησπέρα. Ρόουζ τη λέγανε, όντως. Καλησπέρα. Νίκο, περαστικά, ρε Νίκο. Περαστικά, όντως. Περαστικά, είσαι καλά. Που καλά να είσαι, ρε φίλε. Άλλο κακό να μην σε βρει. Να είναι το τελευταίο. Έχουν κι άλλο κακό, για. Έλα. Τώρα που είσαι, άλλο... είσαι μέσα. Ή βγήκες, γύρισες σπίτι ή είσαι νοσοκομείο. Μέσα στο αρχαίο. Α, εντάξει. Περαστικά, ρε Νικό. Όλα καλά. Καταρχήν, πριν είσαι. Ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα. Είσαι καλά, όλα πήγαν καλά. Ναι, λέμε καλούτσικα. Άντε, Νικόλα. Ο Θεός να σε χαρίζει υγεία, ρε φίλε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, μπορεί να διαφωνούμε σε κάτι, μπορεί και λίγο να αρπαζόμαστε καμιά φορά, αλλά άνθρωποι είμαστε, ρε φίλε. Όλοι θέλουμε το καλό μας, έτσι δεν είναι? Το καλό μας. Υπάρχει αυτή η κοινωνία καλό, ρε φίλε? Δύσκολα, όχι. Δύσκολα. Δύσκολα, Νικόλα, σε αυτό έχεις δίκιο. Είπατε να πούμε δεξιά και αριστερά, η δήλωση και η ΚΑΠΑ 21 την προσεκτική ένωση. Κάτι άκουσα. Ναι, έκανε ο Γιώργη Χάτζη. Αυτός είναι προπονητής στην ΚΑΠΑ 21 της Εθνικής Ρουμανίας.
Ναι, έκανε δηλώσεις κατά του Ιβάν Σαββίδη ότι είναι πιστολέρο και ότι ο Λουτσέσκο αντιπροσωπεύει αυτό το πιστολέρο. Δεν είπε κάτι. Ναι, δεν είπε κάτι. Δεν ήταν πιστολέρος όταν ήρθε στην Ελλάδα, φίλε μου καλέ. Με το όνομα Σαββίδη ποτέ εδώ πέρα. Η γραφεία της Ομοσπονδίας φυσικά και μπέρδε στο κρύο από το όνομα Σαββίδη. Απλά ο Μουχάτζης που είναι προπονητής είναι με ήταν μεγάλος παίκτης από τον άνθρωπο και μεγάλη προσωπικότητα. Ο Μαραντόνα των Καρπαθίων νομίζω το λέγανε. Κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά δεν ήταν και τόσο καθαρός και αυτός, έτσι ο Χάτζη. Όχι, ο Χάτζη ήταν μεγάλος παίκτης. Ναι, μεγάλος παίκτης ήταν, σαν άτομο λέω, δεν ήταν και τόσο καθαρός. Όλοι είμαστε. Έπαιξε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα, Γαλατά Σεράι. Εντάξει, παιχτούρα. Άγια αυτός ο κύριος. Παιχτούρα μεγάλη. Ναι, άγια αυτός ο κύριος πήρε από την Σοβιετική Ένωση. Ναι. Είπε μια αλήθεια ο άνθρωπος, αυτός ο Χάτζης. Τέλος πάντων, αυτό μόνο αφορά αυτό. Εγώ ξέρω και το χρόνο. Βλέπω τα πράγματα αρχινά να γρεύουν στην ομάδα μας τάσο. Δηλαδή. Έτσι είναι. Δηλαδή. Δηλαδή ο χρόνος είναι κριτής. Εγώ πάω με το λεγόμενο του κόσμου. Ναι. Είναι κριτής. Βλέπω εγώ το παζάρι της αγοράς των ποδοσφαιριστών είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Από κάτι. Και όταν έκανε δηλώσεις και έλεγε ότι εγώ θα πάρω τσάμπιονς λιγκ, θα πάρω με τον Μπάζεν είναι που 50 εκατομμύρια και 60 εκατομμύρια. Ναι. Πού είναι τα λεφτά σου. Έως τώρα δεν πήρε και κάτι έτσι η Αμαναμά, κανένα όνομα. Δεν, εντάξει, όχι, τώρα πάει να κάνει λίγο με τον αυτόν τον Βραζιλιάνο. Από την ώρα που πήρε τον Κάστε. Έτσι. Εντάξει, τον Κάστε πήρε. Να, όχι να πούμε. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά να δούμε μέχρι το τέλος τι θα πάρει, έτσι. Όχι, το τέλος τι θα πω κάτι. Τίποτε δεν θα πάρει. Εντάξει, ακόμα δεν ξεκίνησε η προετοιμασία, ρε Νίκο. Σε 15 μέρες γίνεται η συγκέντρωση. Τα ονόματα, η στυλή, τα ονομάτων, η στυλή και του ΕΦΑ πρέπει να δώσει 15 μέρες πιο μπροστά. Πρέπει να δώσει ένα παράβολο 80.000 από πάνω σχάρι. Πρέπει να δώσει τα λεφτά. Η λίστα ότι θα μπει μέσα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Η εθνική ομοσπονδία να πάει θα είναι άκυρα. Ο κόσμος δεν ξέρει την πραγματικότητα. Έτσι, απλά τάσω να ξέρει πολύ καλά ότι αυτή η χρονιά που μας έρχεται θα είναι πολύ μαύρη χρονιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του τάσω αγόρι μου από το Δεκέμβρη και Γενάρη. Έχουμε πολλά τραγούδια και βάζουμε και το άλλο. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει, η Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι τα σώμα. Βγαίνει. Πανηγυρίκατε, βγαίνει. Έτσι δείχνουν οι όλες δημοσκοπήσεις. Μπράβο. Συμφωνώ που λες αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αλήθεια. Μπράβο. Από την άλλη που βγαίνει, η οικογένεια Μητσοτάκη, να ξέρει πολύ καλά, είναι σαν την Καμίλα. Μια φορά την βαρέσει, 500 χρόνια να περάσει, θυμάται. Ναι. Έτσι. Όταν έκανε δηλώσει αυτός ο κύριος και είπε ότι δεν θα δει ποτέ πρωθυπουργός ο Τσίπρας είναι ο Μπούτης της Ελλάδος. Ναι. Ωραία. Mm. Και το ξεφωνίζει δεξιά και αριστερά. Τελείωσε. Όπως τελειώνει η εφημερίδα του, όπως τελειώνει και τη τηλεόραση του. Μάλιστα. Έγινε, Νικόλα. Να κάνω μια νέα κουβέντα. Ναι, να κάνω μια ερώτηση για να απαντήσει ειλικρινά. Ναι. Έχει πληρωμένους τους εργαζομένους της τηλεόρασης. Τι έχει? Έχει πληρωμένους εργαζόμενους από την τηλεόραση. Δεν το ξέρω, Νίκο, στο λόγο μου, ειλικρινά δεν το ξέρω. Δεν είναι πληρωμένοι. Δεν το ξέρω. Η εφημερίδα του Έθνος πληρωμένοι είναι εργαζόμενοι. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Δεν τα γνωρίζω. Το Μαχαίρι Παλάτι είναι πληρωμένο για εργαζόμενοι. Δεν ξέρω, έχει γραφτεί κάτι, έχει ακούσει κάτι εσύ. Δεν ξέρω, άμα έχει ακούσει. Εγώ ξέρω ότι είναι άνθρωποι απληρώτοι. Ήδη μαθαίνουμε πολύ καλά τα άσομου ότι το κανάλι αυτό είναι ετοιμοθάνατο, όπως και η εφημερίδα. Mm. Κάνω για μια ώρα και κλείνω για αυτή τη στιγμή, κλείνω γιατί περιμένει ο κόσμος. Mm. Για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι παίκτες του ΠΑΦ είναι πληρωμένοι. Δεν υπάρχει καμία προσφυγή. Δεν υπάρχει. Ετοιμάσου. Διάρκεια του χειμώνα θα υπάρχουν πολλά
Άμα θα γίνει Ρενίκο, τότε θα το συζητήσουμε. Έγινε Ρενίκο. Περαστικά και πάλι. Να είσαι γερός. Περαστικά, περαστικά. Πέρασε μια φουρτούνα ο άνθρωπος. Είπαμε υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι. Ένα πρόβλημα υγείας. Είναι στο νοσοκομείο ο Νίκος. Πέρα από τις διαφωνίες που έχουμε έτσι, για την ομάδα μας ραδιοφωνικά, εγώ προσωπικά του εύχομαι να έχει υγεία, ο Θεός να τον έχει γερό και να είναι κοντά μας μέχρι τα 150 χρόνια του. Να είναι και γερός. Εγώ φυσικά είπαμε, η υγεία είναι πάνω απ' όλα και τώρα, δεν έχει... Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω για τη Νέα Δημοκρατία που είπε ο Νικόλας, ότι επειδή η πολιτική είναι ένας για μένα ρυπαρός χώρος, ο οποίος μεταλλάσσεται, ο οποίος έχει πολλές μορφές κολοτούμπας, θεωρώ ότι και τη Νέα Δημοκρατία δεν τη συμφέρει και την ηγεσία της φυσικά να πάει κόντρα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, στο μεγαλύτερο θα χαρακτήριζα, πέρα από το καλαμπούρι που κάνουμε, στο μεγαλύτερο κομμάτι οπαδικά της Βορείου Ελλάδος, ναι, και γενικά να πάει κόντρα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν, ναι, τη συμφέρει ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κόντρα στον Άρη συμφέρει να πάει, ούτε κόντρα σε καμία ομάδα συμφέρει να πάει. Και πιστεύω ότι επειδή είναι μεγάλα τα συμφέροντα και επειδή εμείς είμαστε βόδια, πραγματικά δεν μαθαίνουμε τι, δεν μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται στο παρασκήνιο κάτω από το σιρτάρι, όπως το λέμε μεταφορική έννοια. Θεωρώ ότι άλλαξε ο Μαραλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Όλα αυτά εκ του πρακτείου. Επειδή μιλάμε για την πολιτική. Εντάξει, τώρα ότι θα βαντάρει Μαρινάκη και Ολυμπιακό, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Είναι δηλωμένος Ολυμπιακός και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και ο κύριος Καρυπίδης. Ναι, όπως βαντάρει και ο ΣΥΡΙΖΑ τον ΠΑΟΚ, θα βαντάρει και η Νέα Δημοκρατία τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κακό. Απλά είναι όχι, αυτά τα πράγματα. Όχι, μην παίρνετε, παιδιά. 10 είναι, και είναι, έχουμε να διαβάσουμε έτσι. Είχαμε και αύριο δύο, μέρα είναι. Και ένα-δύο πραγματάκια να πούμε ακόμη. Όπως αυτό. Αύριο, άστο για αύριο. Αυτό για το στοίχημα που ήθελα να σου πω. Για τις αποδόσεις. Το 10 είναι 10 και. Πάμε να διαβάσουμε τους υποστηρικτές. Πρώτος και καλύτερος υποστηρικτής εκπομπής. Ράδιο Μαρμίτα, για άλλη μια βραδιά να ευχαριστήσουμε το πορκί το ψητοπολείο με τις αυθεντικές του και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίτες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σικοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίτα μπέργκερς, κλαμπσμένου με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52 και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, κερδίζετε 10% έκπτωση. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Επαναλάβω, το τηλέφωνο σημαντικό, 2310-924-931. Πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχλικίδης ΙΣΑΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Βάζετε στο ρεζερουάρ σας το καύσιμο που θέλετε ενισχυμένο στην τιμή του απλού. Δεν υπάρχει, παιδιά, πουθενά κάθε μέρα. Όχι μια φορά το μήνα. Ούτε μισή φορά την εβδομάδα. Πού συμβαίνει όλο αυτό? Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στη Νεάπολη. Κοντά στο γεφυράκι των μετεωρών. 2310-611-256. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το πρατήριο καυσίμου Τεχλικίδη ΙΣΑΑΚ για περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων υπάρχει στο πρατήριο. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τα φιλιά μας στον αδερφό ΙΣΑΑΚ. Επίσης, κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Μόνο με 5 ευρώ από τα χρυσά μαγικά χεράκια της φίλης μας της Πόπης, που μόλις σας αναλάβει εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδιά σας, σας κάνει πραγματικά κουκλάκια. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάζετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων.
Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 2310-616-999, επαναλαμβάνω, 2310-616-999, να ανανεωθείτε οικονομικά. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Έρχονται οι δύο Νίκοι, έτσι, του Λίμπερο, Νίκος Μοσχοβίτης. Δύο Νικολάδες. Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Και σήμερα κάτι μου λέει ότι δεν χάνει και η εκπομπή του κυρίου Ζαγόρα, η Ζούγκλα, ναι. Έτσι. Του δώσεις θέμα. Εγώ του δώσα μόνο θέμα. Του ζουράρι. Ναι, αλλά μετά από αυτά που είπε ο Τάσος Τρέγιας στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, νομίζω ότι δεν θα το κάνει και τόσο θέμα αν το άκουσε. Έχει, ο έχει. Μούσης, ο Ταρζάν της Ζούγκλας. Ποιος, πώς. Ο Μούσης. Ο Ταρζάν της Ζούγκλας. Πρέπει να πάμε σε μια ζούγκλα. Σε μια ζούγκλα. Με τον Ταρζάν. Να σου πω κάτι. Ναι. Ή πρέπει να πάμε εμείς ή να έρθει αυτό σε μια μαρμίτα. Δύσκολα. Γιατί? Είναι μεσημέρι. Αρθεί απόγευμα, κάνει και βράδυ. Δεν έχει σημασία. Διευθυντή είναι. Οι διευθυντές τρέχουν. Δεν θα πληρώνονται μόνο. Δεν το κατάλαβα. Αυτά. Τέλειωνε, γιατί θέλω να πάω να μελετήσω. Έχω τσεκάρει τρία μάτσε της ΑΕ Λεμεσού. Τι γελάς. Θέλω να δω τα προγνωστικά μου, να αναλύσω, να αναλύσω και να καταλήξω στοιχηματικά. Στοιχηματικά, τι θα επιλέξω να παίξω 25 Ιουλίου ναι. Στο Κλεάνης Βικελίδης Άρης ΑΕ Λεμεσού. Ναι. Θέλω να έχω όλα τα δεδομένα. Θέλω να έχω μια σφαιρική άποψη εικόνα. Από τρία, μια πλήρη εικόνα από τρία μάτς που έχω επιλέξει. Θα στα δείξω, θα σας στείλω στο, στο Messenger. Για να ξέρω πού θα ποντάρω και πώς θα ποντάρω τα χρήματα. Την κλήρωσή σας, περιμένω την και δεσμεύομαι ότι θα σας πω πραγματικά ωραία. Τι θα παίξω. Και εγώ περιμένω την κλήρωση με τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ πραγματικά. Για να, έτσι, να έχουμε και εμείς μια έτσι, ανάλογη και μια σφαιρική εικόνα για τον αντίπαλο. Και να δούμε πού μπορούμε να καταλήξουμε. Αουφίτερσε. Καλό βράδυ.